ήρθατε 100% καταπληκτικό μας κορφό πιπίνο γαψούριδες! Ζουμουσάδες, ζουμουσίτσες και ζουμουσάκια, αθλητήρια και αθλητήρες καμ του δόθε! Πάμε και σήμερα για 2 ώρες ραδιοψυχοθεραπεία και αντιψυχοπλακωτισμό, λέμε! Πάμε να τα κάνουμε ραγιά, να κάνουμε κλειστή διπλαστή αρχόρια, να περάσουμε την παρακότητα από τους μεραχολίες και να κάνουμε και σήμερα μια γνή, μια αυθεντικιά ζουμουσάδα! Έχουμε επιστροφή αδερφού, γεια σου Σωτηράκι μου, γεια σου Σωτήρη δασκαλάτσι, αδερφέ μου, όλα καλά, όλα εντάξει. Εδώ είμαστε, τσάτ στο μικρόφωνο, η έφετο μου τσουνάρα μου, εγώ ήρθα και σήμερα να κάνω την εκπομπή, οι άλλοι δύο οι οποίοι έρχονται τις άλλες μέρες δεν ήρθαν σήμερα, τι ώρα φίλε να είναι τριάδα ή διάδα, κανονικά ρε, πά αυτά, να σε καλύπτω ένας, εγώ όταν δεν έρθω εγώ έρχεται ο άλλος μου εαυτός. Ο δικασμένος δηλαδή αυτού, να έρχεται ο Βασίλης και κάνει. Εδώ είμαστε και σήμερα, ελάτε στην παρέα μας, έχουμε πολύ ωραία πράγματα να πούμε και σήμερα. Έτσι λέμε δηλαδή, έτσι λες εσύ ότι θα πεις ωραία πράγματα. Έτσι, εγώ δεν ξέρω, εσείς θα μου πείτε. Ελάτε, γιατί έχουμε και σήμερα να δώσουμε 3 μαγικά χαρτάκια για τον αγώνα με τη Λαμία. 3 μαγικά χαρτάκια. Ξέρετε τι θα γίνει την Κυριακή με τη Λαμία. Ένα γήπεδο χωρητικότητας 90 ή 100.000 θέσεων θα ήταν κατάμεστο την Κυριακή. Όπως κατάμεστο θα είναι και σήμερα το βράδυ που έχουμε κύπελο. Με αυτό θα ασχοληθούμε σήμερα. Η μόνη αναφορά που θα κάνουμε στον αγώνα με τη Λαμία είναι για τα εισιτήρια, ξέρετε, δεν σκοπεύω να ρίξω το βλέμμα μου καθόλου προς τα εκεί. Απλά που και που θα λέω, γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526 για να δώσουμε 3 μαγικά χαρτάκια για τη Λαμία. Έτσι πάει πάντα. Θέλουν να στέλνουμε τις λίστες με τους ακροατές που κερδίζουν λίγες μέρες πριν. Γι' αυτό πάντα προηγούμαστε των αγώνων μερικές μέρες. Γι' αυτό ας πούμε σήμερα δεν δίνουμε για τον αγώνα το σημερινό κυπέλου. Δώσαμε πριν λίγες μέρες. 3 λοιπόν δισεύρετα, μαγικά, ακριβοδόρητα χαρτάκια που είναι και συλλεκτικά, τα κρατάτε αυτά και τα δείχνετε μετά στα παιδιά σας, στα εγγόνια σας, στους φίλους σας που έρχονται από το εξωτερικό, παιδιά. Ήμουν εκεί εγώ. Ήμουν εκεί στο προτελευταίο αγώνα πριν γκρεμιστεί ο ναός. Ήμουν εκεί πριν δούμε την Τούμπα να γκρεμίζεται, πριν δούμε το σπίτι μας να πέφτει. Για καλό σκοπό βέβαια. Για να δούμε ένα γήπεδο που κάποια ψυχή που ξέρει, δεν συνηθίζω να το κάνω αυτό, αλλά τώρα δεν μπορώ να πω όμως. Πρέπει να το πω. Δηλαδή, ξέρετε, εσείς που με ακούτε τώρα να πούμε 2 δεκαετίες, ότι δεν λέω κάποιος μου είπε ότι το αποφεύγω. Ή λέω, ή δεν λέω. Έτσι, αλλά το ξέρω εγώ, έχω ακούσει από την τάδε, έχω άνθρωπο μέσα, δεν το λέω ποτέ. Εδώ όμως είμαι αναγκασμένος να το πω χωρίς να πω. Αυτό μου το είπε. Και μην φανταστείτε κανέναν επώνυμο. Απλά είναι άνθρωπος που έχει θέσει κλειδί. Αυτό που θα σηκώσει ο Ιβάν, το γήπεδο, γιατί το άλλο δεν πέφτει με τίποτα έτσι κι αλλιώς, άρα δεν χρειάζεται να το σηκώσει. Δεν πέφτει με τίποτα! Το λέω και σήμερα στο ξεκίνημα της εκπομπής για να είμαστε ξεκάθαροι, να είμαστε ξυγημένοι, χωρίς έψιλον μπροστά, ξυγημένοι να είμαστε. Αυτό λέει που θα γίνει, θα είναι ένα παλάτι που θα καθόμαστε με ανοιχτό το στόμα και θα χαζεύουμε μπροστά. Θα έρχονται οι ξένοι και θα πηγαίνουν να βγάζουν φωτογραφίες. Το στολίδι το οποίο θα ετοιμάσει, δεν μπορείς να φανταστείς, Κωστή. Δεν μπορείς να φανταστείς. Και πρόσεξε, μου το λέει αυτό τη στιγμή που δεν υπάρχει κανένα. Έχουν κυκλοφορήσει διάφορα τέλος πάντων σχέδια, διάφορες μακέτες και μοκέτες, αλλά δεν υπάρχει κάτι επίσημο. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος πάντως μου είπε, να ξέρεις, αυτό το οποίο ετοιμάζει δεν θα έχει προηγούμενο. Δεν μιλάμε απλά για το πιο ωραίο γήπεδο στην Ελλάδα, θα μιλάμε για ένα από τα πιο όμορφα στην Ευρώπη, στον κόσμο. Δεν υπάρχει φραγμός στο οικονομικό θέμα. Θέλει να γράψει ιστορία, θέλει να μείνει στην αιωνιότητα. Έχει τέτοιο δυνατό όραμα που θα το υλοποιήσει ακόμα και αν χρειαστεί
να κάνει υπερβάσεις έτσι κι αλλιώς. Το νούμερο πιστεύω θα είναι τριψήφιο, χαλαρά θα είναι τριψήφιο. Το μπροστά, όταν λέω τριψήφιο, τα τρία πριν από τα τρία μηδενικά που ακολουθούν. Πριν από τα άλλα τρία που ακολουθούν. Δηλαδή, τα 6 εκατομμύρια, τα 6 μηδενικά είναι σίγουρα, το μπροστά είναι το θέμα. Και μπροστά δεν θα είναι δύο ψηφία. Αναμένεται να ξεπεράσει τα 100 εκατομμύρια. Αυτά έτσι, ηρίστο εν παρόδο, έχω εμπιστοσύνη στον άνθρωπο που μου τα είπε, γιατί είναι και η δουλειά του τέτοια. Και έτσι θέλω, ρε παιδί μου, όταν έχω κάποια... Τη λύπη μου μπορεί να την κρύψω. Όχι μπορεί, θα την κρύψω σίγουρα. Τη χαρά μου δεν μπορώ, μου φεύγει, θέλω να σας την πω. Για αυτό το οποίο θα γίνει εκεί. Ξαναγυρίζουμε στα τωρινά. Ξαναγυρίζουμε στα σημερινά. Καλώς εχόντων των πραγμάτων, τη δυνατότητα να βρεθούμε στο γήπεδο με την υπάρχουσα μορφή, σε επίσημο παιχνίδι, την έχουμε άλλες τρεις φορές. Τρεις! Από το 59 που ματώνοντας τα χέρια τους, που τρώγοντας τις πλάτες τους, που χαράσοντας τα πρόσωπά τους, άνθρωποι του Μόχθου, έφευγαν μετά από το πυλοφόρι το Μυστρί, μετά από τη Σκαλωσιά, μετά από τη Λασπουριά, μετά από τον Ασβέστη και πήγαιναν εκεί και χτίσαν με τα δικά τους χέρια αυτό το γήπεδο. Μετά από το 1959 φτάνουμε λοιπόν στο τέλος. Και ναι, μεν νιώθουμε ένα μούδιασμα, γιατί είναι όπως όταν φεύγουμε, όταν μαθαίνουμε ότι θα γκρεμιστεί το πατρικό μας σπίτι. Εκεί που μας πρωτοπήγαν μωρά οι γονείς μας μέσα στο Port Bebé, να πούμε, μέσα στην Καλαθούνα, εκεί που είδαμε το φως της ημέρας, εκεί που πρώτη φορά κάναμε τα πρώτα μας βήμα, πέσαμε, ξανασηκωθήκαμε μέχρι να μάθουμε να περπατάμε, εκεί που είπαμε τις πρώτες μας λέξεις, εκεί που ζήσαμε όλες τις στιγμές με αυτούς που είναι ακόμα εδώ και με αυτούς που πιθανόν να έφυγαν. Μια τέτοια κατάσταση είναι αυτό το σπίτι. Που κάθε του γωνιά, που κάθε τείχος έχει κάθε να πει. Που έχει την αίσθηση ότι άμα βάλεις το αυτί στα παπαλαιωμένα του τυχώματα, άμα βάλεις το αυτί και ακουμπήσεις στο γερασμένο του σώμα, θα ακούσεις ιαχές, θα ακούσεις φωνές, θα ακούσεις συνθήματα από ανθρώπους που έφυγαν. Τρεις τελευταίες επισκέψεις. Και μετά θα μπει η μπουλντόζα. Το μετά θα το συζητήσουμε άλλη στιγμή. Γιατί έχω πει, ούτε ένα χαλίκι, ούτε ένα κομμάτι σοβά, ούτε μία βίδα. Καλά, δεν συζητάω για πράγματα τα οποία είναι, δηλαδή ένα καρεκλάκι, εννοείται. Έτσι. Αλλά μιλάω για μπάζα. Δεν υπάρχει λέξη μπάζα για αυτό το χώρο. Δεν υπάρχει. Δεν ξέρω με ποιον τρόπο, δεν είμαι ειδικός, εκεί θα μπορούσε ένας μηχανικός, ένας αρχιτέκτονας, δεν ξέρω εγώ τι, ένας ειδικός να πει με ποιον τρόπο. Δεν μπορεί να πάει πεταμένο ούτε ένα κομμάτι. Και βέβαια με ασφάλεια, έτσι. Δεν μπορεί ο κόσμος να κρεμιέται τις μπουλντόζες την ώρα που θα μπουν. Γιατί έστω και ένας να πάθει κάτι, θα μας χαλάσει όλο αυτό. Και δεν θέλουμε το γήπεδο, το καινούριο, να έχει στενοχώρια μέσα του. Να έχει προηγηθεί ένα συμβάν άσχημο. Όμως, όταν έρθει η στιγμή, τίποτα χαμένο από εκεί. Δίπλα στην εικόνα, δίπλα στα στέφανα, δίπλα στην φωτογραφία του παππού, δίπλα στη φωτογραφία του πατέρα, της μάνας, του αδερφού, που είναι εδώ ή έχει φύγει, θα μπει ένα κομμάτι. Δεν χρειάζεται. Ένα σοβάς, ένα χαλίκι. Μην αρχίσετε τώρα από σήμερα και σκαλίζετε. Έτσι, δεν το λέω γι' αυτό. Θα έρθει η στιγμή. Θα έρθει η στιγμή. Τρεις τελευταίες επισκέψεις στο πατρικό. Και μετά, πώς το λέω, βάστα Καραβάκο! Εδώ συγκινηθήκαμε με τον Κωνσταντίνο και την Μάρο Κοντού που πήγαν ξανά στο σπίτι και τον κρεμίζανε και βλέπανε τον παλιό θερμοσύμφωνα, βλέπανε εδώ όλες αυτή τη γωνία, θυμάσαι που μπήκαμε εδώ και συγκινούμε. Εγώ κάθε φορά που το βλέπω, εκεί με πιάνει, ρε παιδί μου, κάτι.
μια νοσταλγία. Λες αυτοί οι άνθρωποι. Βάστα Καραβάκο, άνθρωπος από κάτω. Εκείνη η σκηνή. Που... Μπούρδα, ναι, Μπούρδα Καραβάκο. Εντάξει, δεν θυμάμαι τώρα. Τρεις τελευταίες επισκέψεις. Εσύ θα είσαι κάπου αλλού. Μπορεί να είσαι κάπου αλλού. Δεν νομίζω. Και δεν συζητάμε ότι θα υπάρχουν τρία sold out. Ότι χτυπάνε τα τηλέφωνα ήδη. Μπορείς αυτά. Θα δώσεις εκείνο, τ' άλλο. Εντάξει. Πολύ φυσιολογικό είναι. Πάμε λοιπόν σήμερα. Και θα πω χορηγούς, αλλά πολλές φορές θέλω να, να πω αυτά που θέλω και μετά να πω. Σέβομαι πάρα πολύ τους ανθρώπους που βάζουν λεφτά στο ραδιόφωνο και στην εκπομπή. Απλά πολλές φορές μου κόβει τη φόρα. Θέλω να μπω να τα πω και μετά θα πω αυτά που πρέπει. Λέω λοιπόν ότι σήμερα είναι η πρώτη από τις τρεις επισκέψεις. Μιλάω για επίσημους αγώνες, πιθανόν να γίνει κάποιος αγώνας φιλικός, πιθανόν να γίνει κάποια γιορτή. Μιλάμε όμως για τρεις τελευταίους αγώνες. Τρίπολη, Κύπελλο, Λαμία, Λιβαδιά. Γεια σας. Και καλώς εχόντων των πραγμάτων, με τη Λιβαδιά θα είναι και η Φιέστα. Θα έχουμε πάρει και τυπικά το πρωτάθλημα, αυτό που περιμέναμε, εγώ δεν θα πω 34 χρόνια, περιμέναμε 33 χρόνια και πάρθηκε πέρσι και εκλάπη. Έτσι λοιπόν, σήμερα, πέρα από το ότι πρέπει να είμαστε εκεί να σμπρώξουμε την ομάδα, γιατί είναι ύπουλος ο Αστέρας Τρίπολης, δεν τρώω κανένα παραμύθι, να έχει το μυαλό του στο πρωτάθλημα, βλέπω διάφορα, ξέρω. Καταλαβαίνω τον ο άλλος το γράφει για να με υπνοτίσει. Κανένας εφησυχασμός. Δεν τρώω κανένα παραμύθι. Θα μείνω νηστικός από παραμύθια. Θα κάνω νηστεία παραμυθιών. Δεν πρόκειται να μπω σε αυτό το κολπάκι που μου ετοιμάζουν. Εδώ και καιρό. Ευτυχώς ο Ρασβάν δεν έπεσε στην παγίδα. Δεν υπνοτίστηκε ούτε αυτός, γιατί αυτός είναι που τσιγκλάει τους παίκτες. Αυτός είναι που τους βγάζει εγωισμό. Αυτός είναι που τους δίνει κίνητρο συνέχεια. Balance, confidence, determination, huge quality. And first of all, mental aggressivity. It's very important. And the aggressiveness. Αυτά δεν τους άφησε πουθενά. Το ίδιο λοιπόν περιμένουμε και σήμερα. Το ότι παίρνουμε το πρωτάθλημα δεν σημαίνει ότι ξαφνικά χορτάσαμε από κύπελα και εντάξει μωρέ, δεν υπάρχει πουθενά αυτό. Θέλετε να σας θυμίσω πόσες χρονιές μείναμε χωρίς κύπελο πριν πάρουμε αυτά τα δύο. Θέλετε, πότε ήταν το προηγούμενο, θυμάστε? Το 2003, εδώ, με το συμπολίτη. Πριν το 2001 στη Φιλαδέλφια. Και πριν 1974 με απασχολούσε αν θα βγάλω την πάνα ή όχι. Τριών ήμαν. Άρα, προσέξτε, ακόμα και αν είχαμε πάρει αυτά τα χρόνια 30 κύπελα, πάλι δεν θα άλλαζε ο λόγος μου. Πάλι δεν θα άλλαζε αυτό που λέω. Θα έλεγα, εντάξει μωρέ, πήραμε 30, άστο τώρα μωρέ, άστο, όχι. Ένας λόγος παραπάνω όμως. Πολλό μάλλον δε που λέγαμε στην τρίτη δέσμη. Όταν όλα αυτά τα χρόνια δεν είμαι δα και τόσο πολύ χορτασμένος και δεν είμαι γιατί. Όχι επειδή δεν το άξιζα, επειδή 19 τελική έγινα στην Αθήνα και πήγαινα μέσα στο δικό του σπίτι και ακόμα και όταν είχα ομαδάρα έπρεπε να παλέψω με τα θηρία και τότε δεν είχε ούτε ίντερνετ, ούτε site, ούτε 17 κανάλια, ούτε τίποτα. Έπρεπε εγώ από μια φωτογραφία στα πλατιά Σπορ του Βορρά να καταλάβω αν είχε γίνει ανατροπή ή όχι. Άρα δεν υπάρχει πουθενά το εντάξει το πήραμε. Το επειδή το πήραμε δύο φορές. Και μας χαλάει. Σας λέει κάτι η έκφραση και η λέξη και ο χαρακτηρισμός. Double. Σας λέει μονοσύλλαβη λέξη αγγλική τόσο δυνατή. Και την ακούγαμε πάντα σε άλλους. Double τάδε, double τάδε, double τάδε. Την προηγούμενη φορά που πήγα να το κάνω, μου κλέψαν τον καλύτερό μου σκόρερ από το αεροδρόμιο. Σε μια εποχή που δεν μπορούσα να αντιδράσω αλλιώς,
Γιατί δεν είχα τη δυνατότητα την οικονομική και ερχόταν ο κάθε Βαρδινογιάννης, ερχόταν ο κάθε Νταϊφάς, ερχόταν ο κάθε Κοσκοτάς, ερχόταν ο κάθε Κόκαλης, ο κάθε Μαρινάκης, ερχόταν ο κάθε Πατέρας, ερχόταν ο κάθε περίεργος και νέο λαός, νέη δόξα, νέη λάμψη, νέη φλόγα, ναι, αλλά... Αλλά τι, δεν έχω ρε παιδιά, πώς θα τον πεις τον άλλον που του στρώνει το χαλί, πώς να μην ξεμιαλίσει, πώς να μην πει ότι θα πάω εκεί που, πού. Τώρα, τώρα παρακαλούν να έρθουν εδώ. Τώρα άλλαξαν τα κόσμια. Τώρα παρακαλάει ο Βάζελος να μου δώσει παίχτη. Με το ζόρι να πάρω τον Κουρμπέλη, τι να τον κάνω ρε τον Κουρμπέλη. Αυτό που πέρσι δεν ήθελε να έρθει, μη σώσει και έρθει ποτέ. Ούτε σε χαρτάκι στο άλμπουμ μου δεν τον θέλω. Δεν με θες εσύ μία, δεν σε θέλω 15 ρε Σκερβελέ. Σοβαρολογείς και ποιος είσαι τέλος πάντων. Αυτός 1-0. Τι εστί Κουρμπέλης, για, Κουρμπέλης, γιατί δηλαδή Κουρμπέλης. Εμένα καταρχήν δεν μου άρεσε σαν όνομα, να ξέρετε. Δεν γουστάρω ρε. Μη σαν πάρει σου πέτσι με το όνομα, με το όνομα. Και λέω λοιπόν ότι καμία συμπεριφορά τύπου, έλα εντάξει, ωραία, το πιάντα. Όχι. Double. Γιατί? Γιατί το αξίζει η ομάδα αυτή. Γιατί πέρσι τη το κλέψανε με το πιο συχαμερό και ύπουλο τρόπο, με ένα θεατράκι, με ένα σκηνικό, με μια λαμογιά πρωτοφανή στην πεντηκονταετία. Μηχανεύτηκαν έναν ύπουλο τρόπο, γιατί μόνο έτσι μπορούσαν. Υπέμεινε ο κόσμος, έγινε πιο δυνατός, ατσαλώθηκε το μέσα μας και φέτος, να ρε, αυτοί είστε. Μην με αφήσετε πέρσι, θα σας το πάρω φέτος. Και αν τους πονάει μία φορά που ο ΠΑΟΚ θα είναι πρωταθλητής, το να δουν το ΠΑΟΚ να παίρνει double φέτος θα τους πονέσει 2 και 3. Αυτούς που ξαναρωτάω, έχετε καμία αμφιβολία? Αν τους πούμε, σου κόβουμε ένα δαχτυλάκι, το μικρό δαχτυλάκι σου κόβουμε, όχι ολόκληρο, απ' τη μέση και περνάνε κολοβό. Να είναι σαν τον κόλο τους μαϊμούς. Να είναι σαν την ουρά από τα τσιουάου, αυτά που είναι διασταύρωση, ποντίκι με σκύλο και δεν ξέρεις τι έχει γίνει εκεί. Σε ένα βράδυ που ήπιαν όλοι πολύ. Σε κάποια αυλή. Αυτά τα γκρέμλιν που έχουν κάτι ουρές που είναι κολοβές, χωρίς ουρά. Σου κόβουμε ένα κομμάτι από το δάχτυλο ή ο ΠΑΟΚ πρωταθλητής. Ποιο χέρι θέλεις, θες από το αριστερό ή από το δεξί. Ή και τα δύο σου δίνω. Αν θέλουμε να βάλουμε πρωτάθλημα και κύπελο. Double. Τα δύο δαχτυλάκια. Και ας δίνουν μετά χειραψία κολοβή. Και δεν μιλάω μεταφορικά. Πραγματικά γνωρίζω ανθρώπους που θα το έκαναν. Και πιθανόν να κάναμε και εμείς το ίδιο αν ήμασταν στη θέση τους και μας έλεγαν να πάρει ο τάδε ή δαχτυλάκι ρε. Μόνος μου φέρτο να στο τυλίξω μέσα σε μαντήλι, να στο κάνω προσφορά. Και έτσι λοιπόν φτάνουμε στο σήμερα, σε έναν αγώνα που δεν υπάρχει περιθώριο για σνομπισμό, δεν υπάρχει περιθώριο για χαλάρωση, δεν υπάρχει περιθώριο να δούμε απαξιωτικά το θεσμό ή να το δούμε, εντάξει τώρα πρωταθλητές εμείς, όχι. Δεν θέλω να πιστεύω ότι ένας έστω παίχτης από την ομάδα σκέφτεται έτσι. Θα μπουν μέσα, θα τιμωρήσουν αυτή την ομάδα για αυτό που είχε γίνει πριν 6 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος. Γιατί με τις ημερομηνίες τρώω ένα βαβάο παπαπάου. Το 13, καλά θυμάμαι. Θα τιμωρήσουν αυτή την ομάδα γιατί ξέρουμε αυτή η ομάδα ποιος την αγαπάει, ποιος τη συμπαθεί, ποιος έμεινε στις κατηγορίες, ποιον έχει διευθύνοντα σύμβουλο, με ποιους είχε ταραβέρια, τι έχει κάνει αυτή η ομάδα και πόσο αυτή η ομάδα σκύλιαζε κάθε φορά απέναντί μου. Δεν ξεχνάω. Έχω αυτό το χούι. Μπορεί να μην θυμάμαι τι είπα πριν από μισό δευτερόλεπτο στην προηγούμενη κύρια ή δευτερεύουσα πρόταση, αλλά μερικά περιστατικά δεν τα ξεχνάω ρε παιδί μου με αυτούς. Δεν τα ξεχνάω.
το πώς λυσάνε κάθε φορά όταν πάω εγώ εκεί να παίξω, το πώς λυσάνε όταν έρχονται εδώ, το πώς τυπάνε οι κότσιρες, οι Ιγκλέσιας, οι αυτοί στο ψαχνό, το πώς κάνουν διάφοροι καλτσάδες χειρονομίες και μας δείχνουν τα διάφορα και αυτά και πώς... Και πώς πέρσι σκύλιασαν για να με κερδίσουν και με πέτυχαν πάνω στην οργή, στην απογοήτευση, γιατί καταλάβαμε τότε, πριν από εκείνο το μάτς, ότι έχει στηθεί πλεκτάνη για να μου κλέψουν το πρωτάθλημα. Εκείνο ακριβώς ήταν το σημείο. Προσέξτε, όχι αφού έγιναν αυτά, γιατί πήγα στον Πανιόνιο και έπαιξα μπαλάρα και μετά καταλάβαμε ότι εδώ δικαστές αυτά έτσι αλλιώς όλο το σύστημα πάει. Θα με γδάρουν. Άρα μπαίνει σήμερα, κοιτάμε να μην φάμε γκολ και όσα μπορούμε να βάλουμε. 2-0, 3-0, δεν μας πειράζει. 4, αναγκαστικά, δεν θα πούμε όχι. 5, δεν ξέρω. Και ένα, δεν με χαλάει και το 1-0, να ξέρετε. Θέλω το 0 πίσω. Θέλω να τους περάσω. Το αξίζουμε λοιπόν. Το αξίζει όλος ο οργανισμός, όλη η οικογένεια. Χορηγός φυσικά δεν είπα. Να πω ότι στην ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης, ειδικά αυτό το διάστημα, βρίσκεται καταπληκτικά πράγματα Samsung και τηλεοράσεις με την συγκλονιστική εικόνα και τον ήχο, τη συγκλονιστικότερη που υπάρχει, και τάμπλετ και κινητά και πλυντήρια με γρήγορο σύστημα πλύσης σε μισό χρόνο. Ο κολοσσός που λέγεται Samsung, δεν χρειάζεται να σας πω εγώ. Για το ωραιότερο γλυκό, για το ωραιότερο τσουρέκι, για το, τα ωραιότερα, τα νοστιμότερα ψωμιά, για το υπεροχωτερότερο παγωτό που κυκλοφορεί στην πιάτσα. Νικολαίδη Ζαχαροπλαστεία, εκεί θα βρείτε καταπληκτικό παγωτό, υπέροχο παγωτό, πεντανόστιμο. Αλλά και όλα τα υπόλοιπα. Και τούρτες για γενέθλια, για επετείους, για γάμους, τα πάντα όλα. Στην Καραολή και Δημητρίου. Όσο για το Αιγαίον, φροντίζει για σας να έχετε το φρεσκότερο ψάρι στην πιάτσα σε δύο καταπληκτικούς χώρους. Η οικογένεια Ιωαννίδη με χρόνια εμπειρίας στην εστίαση. Χρόνια. Οι άνθρωποι που έστησαν τα γκούντις, αυτό σας λέω μόνο, ο Αιγαίον. Πάμε να κλείσουμε τη χορηγία και μιλάω με τον πατέρα Ιωαννίδη, τον πατριάρχη της οικογένειας. Και ήθελε να με γνωρίσει, λέμε δύο κουβέντες και μου λέει: εντάξει, έχω μια εμπειρία. Λέει: πέρα από αυτό που έχω κάνει τώρα, εντάξει, είχα κάνει, λέει, κάποια fast food. Όταν τα άνοιξα, όλοι μου λέγανε: τι πας να κάνεις, να ανοίξεις fast food στην Ελλάδα που έχει σουβλάκια, που έχει γύρους και τέτοια. Με κορόιδευαν όλοι, λέει. Και εγώ έκανα, λέει, fast food. Λέω: γνωστά στην Θεσσαλονίκη, πανελλαδικά. Ρώτησα και εγώ, εντάξει. Μου λέει: γνωστά, λέει. Και στην Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα, λέει, και στο εξωτερικό. Ποια είχε, λέω. Μου λέει: τα γκούντις. Λέω: τι, ορίστε. Λέει: τα γκούντις. Και μου το είπε ο άνθρωπος μια ταπεινότητα. Τα γκούντις που είναι κολοσσός. Που έγιναν κολοσσός. Αυτός ο άνθρωπος είναι. Τα άφησε κάποια στιγμή. Τα έδωσε εκεί που έπρεπε. Είδαμε τι πορεία είχαν μετά. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Εδώ είναι. Πίσω από την ιστορία που λέγεται Αιγαίων. Και φροντίζει και το κάθε και την παραμικρή λεπτομέρεια. Δεν αφήνει ψάρι να παγιατέψει. Πέταμα, δεν τον ενδιαφέρει. Με το όνομά του δεν παίζει. Και νηστίσει με αυτό το διάστημα καταπληκτικά. Και στο διοικητήριο 214.000 και στο ωραίο κάστρο 69-56-66. Σήμερα, άμα γουστάρετε, θα παίξουμε και αντίστροφη μέτρηση. Και όποιος πάρει μέρος έχει μπλουζάκι ζουμουσού, το πρωί δεν μπορώ αν δεν ακούσει το Σαζαρό. Ήρθε νέα καραβιά. Ο μεγάλος Δημήτρης Βαγγέλης. Η λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιο, ή φρόντισε και πάλι ο άνθρωπος, σαν να το έχει υποχρέωση το νιώθει. Δηλαδή, κάθε χρόνο πάρε 500 μπλουζάκια, πάρε 1000 μπλουζάκια, πάρε 2000 μπλουζάκια. Που δεν είναι υποχρεωμένος. Θα πάμε σε διάλειμμα. Να επενθυμίσω γυαλάρες στο Μανολόπουλο, Optic Stores Μανολόπουλος, τρεις γενιές οπτικά. Στην Παναγή Τσαλδάρη 22, στην Νεάπολη, δίπλα στον Αγιώργη. Τους έχω πάρει εργολαβία, όπως είπαμε, τους Αγιώργηδες. Είναι η τρίτη χορηγία με Αγιώργη, δεν γίνεται αυτό το πράγμα, δηλαδή κάτι πρέπει να, κάτι. Δίπλα στον Αγιώργη λοιπόν, στην Νεάπολη, και επαφής φακούς και γυαλιά καταπληκτικά ηλίου, περάστε τη βόλτα από εκεί, μπείτε μέσα, πείτε, ο τρελός, ο 810, λέει ότι είσαι το κορυφαίο κατάστημα οπτικών, κάνε μου τιμές, δείξε μου γυαλί. Και συνέχεια ανανεώνει την γκάμα του. Αυτά για το πρώτο μισάωρο,
Αλέξη, ευχαριστήθηκες που έβγαλες selfie με αυτόν που πούλησες το όνομα. Εντάξει, είσαι χαρούμενος, γιατί είσαι πολύ χαρούμενος η φωτογράφια. Εντάξει, όλα οκ, okay, όλα τέλεια, πώς το είπες. Στην ελληνική Μακεδονία κάποιοι έχουν... Στην ελληνική, άρα υπάρχει κι άλλη, έτσι. Τέλεια, μπράβο. Προσέξτε, ποτέ δεν είπα ότι αυτός μόνο φταίει. Δεν γεννήθηκε τώρα το ζήτημα. Φταίνε όλοι οι προηγούμενοι που το αφήσαν το πράγμα και ήρθε και αυτός και έβαλε και την ταφόπλακα. Έβγε! Σέλφι, χαρούμενος! Αν τη δείχνεις, έτσι! Μπράβο, ρε! Μπράβο, ρε, Δερβίση! Πάμε σε διάλειμμα και σύρε, Γαϊτάνε, διαφήμιση! Γίνονται αυτά, ρε, φίλε. Γαϊτάνος, διαφήμιση, τζάμπο. Δεν υπάρχει. Δηλαδή, όλα. Θα πεις, γιατί αυτός ένιωθε ότι έχει ένα σεβασμό διαφορετικό απέναντι στο Πάσχα. Ντύθηκε. Πόντιος Πιλάτος, έβαλε τα χέρια του στη λεκάνη, βάλε τα φωτιά τα μαλλιά του, έκανε τον Ιούδα με τα 30 αργύρια και στο τέλος λέει, να αυτό είναι το κερί, λέει, αυτή είναι η λαμπάδα και τα λοιπά. Τζάμπο, έτσι, δεν χρειάζεται να το είδατε κιόλας. Τι να πω, δεν είναι, ζούμου σου λέμε και κάθε πίγρα καίμε. Όλοι στο ναό, τρεις επισκέψεις στο πατρικό έμειναν. Στο πατρικό τρεις επισκέψεις. Εσύ τι? Θα περιμένεις να γκρεμιστεί και μετά να πεις «Αμάν, δεν πήγα!» Που κανονικά θα έπρεπε από την αρχή της χρονιάς. Εντάξει, παράπονο δεν έχουμε γιατί ο κόσμος περνάει δύσκολα, αλλά τρεις επισκέψεις τελευταίες. Πάμε να αποτίσουμε φόρο τιμής. Δεν είναι ένα ντουβάρι. Δεν είναι άψυχοι σοβάδες. Δεν είναι τούβλα τοποθετημένα το ένα πάνω απ' το άλλο. Είναι έμψυχο. Έχει φωνές, έχει πόνο, υδρότα, έχει μνήμες. Έχει ήχους, έχει μέσα πάρα πολύ συνέστημα αυτό το κτίριο που βρίσκεται εκεί. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Έλα, δώσ' του! Το τι ετοιμάζουμε σαν εκπομπή. Όταν δεν χρησιμοποιούμε υποθετικές προτάσεις, χρονικές, όταν θα... Αφήστε το. Πάντως, τις βλέπω πολύ χλωμές τις αυγοθήκες, φίλε. Πιάνουν αυτές, αμέσως, με πυρσό. Πιάνουν. Έλα, μωρή αράστια! Ζουμπου σου λέμε! Τρία μαγικά χαρτάκια κληρώνουμε σήμερα για τον αγώνα με τη Λαμία. Εμείς τι λέμε από πέρσι το Γενάρη, για σήμερα το βράδυ, ισχύει... Το νου σας, ρε μάλια. Προσέξτε καλά. Το νου σας καλά, ρε μάλια. Προσέξτε καλά. Δεν υπάρχει κανένα περιθώριο για εφησυχασμό. Πάμε να πάρουμε γραμμές. 2310-287-888. Γεια σου, καρδασάκι μου, στην Πάτρα. Μου λέει ο Νεκτάριος, έχω άνθρωπο στην Πάτρα. Όχι άνθρωπο, έχω το αίμα μου. Απόλαυση. Να ακούσεις, λέει, Sport FM, γιατί αυτοί πιάνουν Sport FM και από Αθήνα και της Πάτρας. Σκοτωμός, λέει, για τον ΠΑΟΚ. Σκοβρίζονται μεταξύ τους. Εκεί που είναι, λέει, γάβρι με χάρτινους και αυτά και τα... Βγαίνει, λέει, πού και πού, ένα παοξάκι. Δηλαδή, υπάρχει, λέει, κάποιος, ο οποίος εμφανίζεται. Εγώ, λέει, τους ξέρω λίγο πολύ, λέει, τους δικούς μας στην Πάτρα. Αλλά, ξέρεις, είναι, λέει, από το Αγρίνιο, είναι από το Αίγιο, είναι από τον Πύργο. Ελάτε, ρε, Καρδάσια, λέει, τι γίνεται, τρώγεστε μεταξύ σας. Έλα, ρε, παοκάρα, του. Τους κάνει, λέει, φυτίλι και φεύγει. Το τι γίνεται μεταξύ τους, ειδικά αν βγει κάποιος και πήρε παιδιά, εγώ γάβρος είμαι, αλλά δίκαια το παίρνουν αυτοί. Μου λέει ο Νεκτάριος, απόλαυση. Χθες δε, το μεσημέρι μεταφέρω, έρχομαι τώρα στις γραμμές, αλλά μου χτύπησε και ήθελα να το θυμηθώ να το πω. Χθες μου λέει, βγαίνει ένας και λέει, μάγκες, σας έχω δυσάρεστα νέα. Για πες, ρε φίλε, καταρχήν εγώ είμαι ΠΑΟΞής. Ναι. Έχω να σας πω ότι αυτό είναι μόνο το δεύτερο. Έρχονται ακόμα περισσότερα! Έστε να είστε έτοιμοι! Και έγινε μετά ροντέο. Ροντέο! Έτσι ρε! Έτσι το κάνουμε στη Θεσσαλονίκη! Έτσι! Πάμε! Δημητριάδης Construction 323-003. Πρώτος μάγκας στην διακόσμηση. Πρώτος μάστορας στην πόλη και στη χώρα. Στη Γυψοσανίδα, σε διακόσμηση, σε ανακαίνιση. Σε όποιο τεχνικό πρόβλημα έχετε στο σπίτι. Πάμε να ακούσουμε εσάς. Πάμε να πάρουμε γραμμές. 2310-287. Οκετό. Σήμερα είμαι πολύ χαρούμενος, γιατί μετά από εδώ θα πάω να μιλήσω στα παιδιά
στο παλιό μου σχολείο, στη γερμανική σχολή Θεσσαλονίκη, όλη σήμερα τι σακάκι, τι πουκάμισο, τι αυτά, γιατί φασμάτινο παντελόνι, γιατί πώς είσαι έτσι. Εμείς είμαστε συνέχεια όλη την ώρα. Πάω με Μελβούρνη, πάω με Νεμένη, πάω και ξέρω Σίδνεϊ, πάω και Λούτενσάιτ, πάω και Στοκχόλμη. Και μόλις σε δούνε το περίπτερο, ο κουλουρτζής, η μπουγάτσα, ο καφετζής. Τι έγινε, γαμπρός. Μην δείτε έναν άνθρωπο δηλαδή, βάλαμε ένα σακάκι ρε παιδιά, πώς θα πάμε να μιλήσουμε με τα παιδιά. Που κανονικά βέβαια θα μπορούσα να πάω φίλε, με να πάω κλάρνακα. Παιδιά ξεχάστε τα όλα για τα media, δεν θα σας μιλήσω ούτε για τα ραδιόφωνα, ούτε για τα site, ούτε για τις εφημερίδες, την δημοσιογραφία. Σήμερα θα μιλήσουμε για τον Παθεσσαλονίκη Αθλητικό Όμιλο Κωνσταντινοπολιτών. Κλείσαμε απ' έξω την Λυκειάρχη και θα τα πούμε μεταξύ μας, δύο κουβεντούλες. Ωραίο, ωραίο. Λοιπόν. Πάμε να πάρουμε γραμμές. Καλημέρα σας. Ναι. Κουκουβάλια ο πρώτος. Ναι. Γεια σας. Καλημέρα. Μας ακούτε. Σας ακούμε. Σε εσάς μιλάμε. Μιλήστε κι εσείς για να κάνουμε διάλογο που λέει ο λόγος. Καλημέρα. Όχι ρε Παναγιώτη. Όχι ρε φίλε. Τι έχεις κάνει αγόρι μου. Τι έχω κάνει. Σκόνη όλους. Να σε πω κάτι, δεν κοιμήθηκα. Όχι τι έχω κάνει, άστο το. Θα σου πω κάτι άλλο τώρα. Ναι. Επειδή, συγγνώμη δηλαδή που θα σε χαλάσω τη χαρά σου. Ναι. Σήμερα η μέρα είναι η πιο ύποπτη της χρονιάς, να ξέρεις. Δεν μου τη χαλάς καθόλου την ημέρα. Να ξέρεις, σου λέω τώρα 100%. Αυτές οι μιξοπαρθενές, να το πω πώς θα το πω. Μιξοπαρθένες, δεν είναι κακό, δεν είναι κακή λέξη. Της αστυνομίας. Που τους χαλάσαμε το ρεπό και τέτοια, είναι αστεία πράγματα. Οι δηλώσεις του Μποροβίλου έχουν υπονοούμενα. Μάλιστα. Όλα είναι ύποπτα σήμερα. Άρα, 1000%. Σήμερα μπορεί να γίνει το μεγάλο κακό, το νου σας. Προσέξτε καλά. Σήμερα, Κωστή, είναι η πιο δύσκολη μέρα του χρόνου, να ξέρεις, για τον ΠΑΟΚ. Ειλικρινά μιλάω, από χτες που έτσι άκουσα και διάβασα διάφορα πράγματα, δεν μπόρεσα να κοιμηθώ, ειλικρινά σου μιλάω. Είναι πολύ δύσκολη ημέρα. Αν περάσουμε αυτό, μετά όλα είναι εύκολα. Αυτό. Είμαι μαζί σου. Ναι, φίλε μου, είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Θα είμαστε όλοι εκεί να έχουμε το νου μας. Γιατί και ακούστηκαν και ονόματα διάφορα, να πούμε, που κερδίσαν δίθεν εισιτήρια από αυτό. Υπάρχει μεγάλος φόβος για προβοκάτια σήμερα. Να ξέρεις, είναι καλά το παιχνίδι. Καλά κάνεις και το λες. Καλά κάνεις και το λες. Το παιχνίδι είναι πάρα πολύ ύποπτο σήμερα. Θα έχουμε απόλυτη συγκέντρωση. Πρέπει και από την ΠΑΕ και από αυτό, κατά, πώς τα λένε τα παιδιά που φυλάνε εκεί πέρα, πρέπει να είναι πολύ προσεκτική. Η security. 100% συμφωνώ μαζί σου. 100% γιατί παίζεται όλη η χρονιά σήμερα. Όλη άλλους. Η χρονιά μας παίζεται σήμερα. Να το ξέρω, δεν είναι μόνο το κύπελο η πρόκληση. Είναι και άλλα πράγματα. Πολλά. Ο Μποροβίλος είναι πολύ πονηρός άνθρωπος. Ο Μποροθρύλος. Εμένα οι δηλώσεις του με ξάφνιασαν, γιατί έχουν μέσα πράγματα που δεν συνάδουν με αυτό που θα παίξουμε, δηλαδή ένα ημιτελικό. Τέλος πάντων, αυτά είχα να πω, την αγάπη μου και προσοχή αδέρφια. Γεια σου Παναγιώτη. Προσοχή αδέρφια, να είστε καλά όλοι. Γεια σου Πάνο. Άλλος ένας που ήρθε στην αιμοδοσία μας προχθές. Άλλος ένας. Γεια σου Πάνο. Πάμε παρακάτω. Αυτό που είπε ο Πάνος δεν χρειάζεται να το πούμε ξανά. Προσέξτε καλά. Βλέπετε κάποιον δίπλα σας. Περίεργο, δεν τον έχετε ξαναδεί. Έχει περίεργη συμπεριφορά. Πάει να βγάλει κάτι από την τσέπη του. Πάει να σηκώσει χέρι να ρίξει οτιδήποτε. Σβέρκωμα. Ωραιότατη λέξη. Σβερκώνω. Φαπ! Φαπ! Δεύτερος δίπλα. Ο Παπ! Ο τρίτος από πίσω δηλαδή. Είναι αυτό που λέμε τρως τις φάπες και δεν καταλαβαίνει το είναι αλέρετουρ, πλαπ, μέχρι να καταλάβει. Και μπορεί να πει ρε παιδιά, ένα τσιγάρο πήγα να κάνω, δεν πειράζει, τσιγάρο με φάπα. Δεν σε ξέρουμε φίλε, είσαι άγνωστη μούρη. Να ρε παιδιά, πρώτη φορά ήρθα και τελευταία, άμα πήγαινες να πετάξεις τίποτα. Προσοχή, απόλυτη, περιμένουν στη γωνία, μόνο έτσι μπορούν. Πάμε, γραμμές, καλημέρα. Καλημέρα Κωνστάζη. Καλώς τον, ναι. Καλώς τον Ιεροψάλτη. Τι κάνεις. Δόξα του, τα ψέλνω, όπως βλέπεις. Αυτή τσατσαρόνιος τρομοκρατία. Καλύτερα να λέμε πριν, αφήστε με εμένα να λέω. Νομίζω ότι... Ας κουράζω λίγο παραπάνω, τι να κάνω. Η διοίκηση είναι εξοπλισμένη πλέον, εγώ προσωπικά δεν φοβάμαι τίποτα.
Ας πω εγώ μια, ας αφιερώσω 30 δεύτερα, δεν πειράζει. Ας... Εντάξει. Ήθελα για 2-3 πράγματα να Βεβαίως. Πω. Ας αρχίσουμε λίγο από χθες που ήταν, είχες ένα μήνυ εφαίρομα στον μεγάλο του Μανώλη Αγγελόπουλο. Ναι. Εγώ βασικά από τους τρεις κορυφαίους τον έχω πρώτο μεταξύ ίσων. Για διάφορους λόγους τώρα δεν μπορούμε να τους αναλύσουμε. Βεβαίως, αυτό είναι. Συμφωνείς για την τριάδα μου. Στέλιος, Στράτος, Μανώλης. Ναι, ναι. Γιατί κάποιοι βάζουν τον Πιθικότσι. Εμένα δεν μου άρεσε ο Πιθικότσι. Σου είπα, μεταξύ ίσων πρώτος. Μάλιστα. Εντάξει. Αυτό τα λέει όλα. Εγώ βάζω τον βάζω στο 3. Θυμάμαι ένα ντοκιμαντέρ που είχα δει στην ΕΡΤ και είχε αφιέρωμα στον Αγγελόπουλο. Είχε δείξει ένα γάμο που πηγινόταν σε τσαντήρι, κανονικό. Επειδή στο βάθος ακούγεται επιστροφή ή επανάληψη. Ναι. Χαμήλωσε σε παρακαλώ λίγο για να μην ακούγεται. Γιατί ακούμε εμάς. Ακούω έναν που τσιρίζει, πρέπει να είμαι εγώ, άθλιο. Τώρα ακούγεται. Πολύ στο βαθμό. Εντάξει, είμαστε καλύτερα τώρα. Ναι. Καλύτερα. Λοιπόν, θυμάμαι αυτό το ντοκιμαντέρ. Και με το που μπήκε στη σκηνή στο γάμο αυτό, ήταν γονατίσαν όλοι. Δηλαδή ήταν τέτοια η λατρεία σε αυτόν τον άνθρωπο. Ναι. Και φυσικά θυμάμαι στο ίδιο ντοκιμαντέρ και έναν ανεκδίγητο, τώρα αυτός πρέπει να έχει πεθάνει βέβαια, της Ακρόπολης, έναν αρχισυντάκτη που έβγαινε και έλεγε λιβελογραφήματα εναντίον του και τον λιδωρούσε. Επειδή ήταν τσιγκάνος. Γι' αυτό... Δεν ήταν ποτέ αποδεκτός από... Ναι, καλά. Αυτό ήταν ένα handicap ορισμένο... για κάποιους... Μια ορισμένη κάστα κοινωνική. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, αν ο άλλος ήταν κολονακιώτης και μεγαλωμένος στα πούπουλα του, κακοφαινότανε που ο άλλος ήταν πολλά, από το τσαντήρι. Πολλά, τέλος πάντων. Αυτά ούτε καν... Εντάξει, στην Ακρόπολη καταλαβαίνεις. Τέλος πάντων, εντάξει. Λοιπόν, το άλλο που ήθελα να πω ήταν για το σημερινό παιχνίδι. Το μόνο που δεν ξεχνώ είναι η κραυγή του τερματοφύλακά του στο Αθανασιάδη, την οποία είπε σήμερα μάλιστα με περηφάνεια και στον πρώτο τον αγώνα που χάσαμε πέρσι. Mm-hmm. Ναι, βεβαίως. Και ο εκφωνητής που είπε ότι από εδώ μέσα δεν περνάτε. Δεν ξέρω αν το θυμάσαι. Που όλα τα θυμάμαι. Ναι, λοιπόν, και τον Καλτσά, αυτό θυμάμαι, και τον Ιγκλέσιας, και τον Κότσιρα και όλα. Δεν ξεχνάω, ναι, φίλε. Ναι. Είπα, ναι. Μπορεί να μην θυμάμαι τι έχω πει πριν από 10 δευτερόλεπτα. Μερικά πράγματα όσα χρόνια. Μόνο και μόνο γι' αυτό εγώ θέλω Ντόρτι. Θέλω καθαρό σκορ. Ντόρτι αν είναι βεβαίως. Και το τρίτο αφορά τον κύριο που είπες, ποιος ήταν που έκανε την διαφήμιση στο τζάμπο. Ο Γαϊτάνος. Α, κοίταξε. Και μόνο που τολμά και βγαίνει και λέει ότι αυτά που βγάζει σε CD ή που παρουσιάζει στην τηλεόραση είναι βυζαντινή ύμνη, καταλαβαίνει κανείς το πόσο φεδρός μουσικός είναι. Εντάξει, okay. Έγινε, Ιεροψάλτα. Σε χαιρετώ. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας! Και, έλα, Κωστά, και sorry που περίμενες. Καλώς το παιδί! Καλώς το γοργοπόδαρο! Όσο γοστάρες να περιμένω. Έλα ρε φτεροπόδαρε! Σου έρχεται η μπλούζα, δώσαμε καλό νούμερο ή... Φιλαράκι, η μπλούζα είναι κουτί, άστα να πάνε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Κοντί! Κουτί. Α, κουτί, πάλι καλά, άκουσα κουντί. Κουτί, πώς έλεγε η γυναίκα. Κουτί. Τελείωσε. Τέλειος. Χάσαμε αυτό που ήταν να πούμε πάλι. Τι ήθελα και το ανέφερα. Αγόρι μου, τι ήθελες. Λοιπόν, Κωστάκη. Για πες. Θέλει προσοχή σήμερα το μάτς. Αυτήν την ομάδα τη χρωστούμε μερικά πραγματάκια. Αφιέρωσα όλο το πρώτο μισάωρο μόνο μπράβο, εκεί. Μπράβο, έχουμε πάθει ζημιές, δεν χρειάζεται τίποτα. Ένα όπως λες καθαρό σκορ, την πρόκριση, τίποτα άλλο. Εντάξει, δεν θα αποδείξουμε τίποτα τώρα. Ανέφερες ένα άλλο θέμα, Κωστάκη, πολύ σοβαρό, για το χτίσιμο του γηπέδου. Εγώ δεν ξέρω τώρα αν υπάρχουν πολλές ομάδες που έκαναν αυτό το επίτευγμα. Δηλαδή, οι οπαδοί της να χτίζουν, ας πούμε, γήπεδο, να αρχίσουν να χτίζουν γήπεδο. Δύσκολα θα βρούμε τέτοιο πράγμα, δηλαδή. Ήταν τότε του κόσμου, ας πούμε, η καψούρα, η τρέλα, ξέρω εγώ, τα ιδανικά, τα πάντα αυτά, ρε παιδί μου. Δεν μπορείς να βρεις τέτοιο πράγμα. Ο μπαμπάς του Σωτήρη εδώ. Κανονικά. Ναι. Έτσι. Ναι, 10 χρονών. Έτσι. Ναι. Έχουμε ακούσει, ναι. Το καδούλι και τους κουβάδες με τα τσιμέντα. Να σου πω μια πολύ πολύ μικρή ιστοριούλα. Είναι να βάλουμε αέριο στο σπίτι και πρέπει να περάσω από όλους τους ενίκους γιατί δεν είχε καθόλου αέριο στο σπίτι. Λοιπόν,
Και αφού έχω περάσει από όλους, μου λένε κάτω στο ισόγειο είναι ένα άδειο μαγαζί, ένας παππούς το έχει. Που μένει, ναι, μένει λέει κάπου στο Κορδελιό. Πραγματικά, τον παίρνω τηλέφωνο τον άνθρωπο, βγήκε η εγγονή του, ναι, μιλήσαμε, με τον παππού θα μιλήσει λέει. Πάω λοιπόν, ίσως να το έχω πει παλιότερα, βλέπω έναν πολύ βαρύ τύπο, πολύ αρνητικό. Ναι. Εγώ για να πάρω το OK για το αέριο έπρεπε τότε να έχω, ναι, να συμπληρώσω, νομίζω μου έλειπε η δική του υπογραφή, ναι, για να, ναι, συμπληρώσω, ναι, νομίζω, ναι, τους μισούς, κάτι τέτοιο. Το λοιπόν, 3, μπαίνω, 3, ναι, ναι, ναι ρε παιδί, είναι αρνητικός, ναι, τελείως. Με το που μπαίνω μου λέει, πάμε γρήγορα λέει, γιατί δεν έχω πολύ όρεξη για κουβέντες. Εγώ του μιλάω ευγενικά στον πληθυντικό, βεβαίως, ακούστε με κύριε, δεν θέλω αυτά λέει, υπάρχει κίνδυνος, θα την αχτούμε στον αέρα, εγώ δεν τα γουστάρω αυτά τα περίεργα και αυτά και έτσι και αλλιώς. Τέλος πάντων, όπως φοράω το παντελόνι, εξέχει από τα κλειδιά το μπρελοκάκι με το δικέφαλο. Μια γωνίτσα από το παντελόνι μου, από το τζιν. Ναι, είναι όλα τα κλειδιά μέσα και εξέχει λίγο. Λέει, εντάξει, λέω, τέλος πάντων, δεν μπορώ να σε αναγκάσω. Λέω, θα έρθω άλλη στιγμή, μήπως συζητήσουμε. Όχι, όχι, λέει, τελειώσαμε, δεν έχουμε να συζητήσουμε κάτι. Γιατί λέω, θα πετύχω, ξέρω εγώ, την κόρη του να τα πούμε πιο καλά. Κάνοντας να φύγω, μου λέει, ψτ, έλα λίγο. Λέω, εγώ, έλα λίγο, λέει. Τι είναι αυτό, λέει, εκεί που κρέμεται από το παντελόνι. Λέω, τον μπρελόκ μου. Είσαι, λέει, ΠΑΟΚΣΑΚΙ. Λέω, είμαι ΠΑΟΚ. Κάτσε. Γεωργία, φέρε, τι θα πεις. Κάθεται και μου λέει το εξής. Είμαι εγώ που έχτισα από κάτω τα μπάνια. Ό,τι υπάρχει τώρα κάτω, ό,τι κολόνα υπάρχει, την έχω ρίξει εγώ. Και μου μιλάει και κλαίει ο παππούς. Μου μιλάει και κλαίει. Κάναμε αυτό, κάναμε εκείνο, κάναμε τ' άλλο. Τώρα στα λέω με πολύ συντομία, γιατί έμεινα εκεί, φίλε, ένα τρίωρο. Μου λέει, τι θες να σου γράψω, λέει, το σπίτι μου. Φέρε να σου. Τι θες, παιδί μου, λέει, τι θες. Τελειώσαμε, φίλε. Μα εγώ δεν το εκμεταλλεύτηκα, φίλε. Δεν το εκμεταλλεύτηκα, ούτε επειδή δεν ήθελα. Αλλά ο άνθρωπος μου άνοιξε την καρδιά του και μου λέει. Και μου είπε άλλες 50 ιστορίες. Άλλες 50 ιστορίες, Κώστα, για ανθρώπους που έκτισαν μεταξύ. Δουλεύαμε εκεί με αυτούς, λέει. Φτιάχναμε την τάδε οικοδομή. Φεύγαμε από εκεί. Κλέβαμε, λέει, και υλικά από αλλού, τα παίρναμε μαζί μας. Και τα κουβαλούσαμε στην πλάτη. Εντάξει. Θα τα πούμε άλλη φορά που θα έχουμε μετά το πρωτάθλημα που θα σηκώσουμε. Εγώ να πω κάτι τελευταίο, γιατί σε παρακολουθούν, σε αγαπούν κάτω στο λεκανοπέδιο, εγώ όπως όλους το πάνω πάρα πολύ. Αυτό που είπε ο Νεκτάριος. Θα πω τρεις κουβέντες για εσάς στο λεκανοπέδιο, τα κλεφτρόνια των τίτλων. Είχα ακούσει τώρα που υπάρχει την περιπέτεια με τον στρατηγό, τον Μάγκη Μανάβη, πρέπει να ήταν στο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 6-1, στα Σέρας. Ναι. Το λέω για εσάς τώρα που με ακούτε, εσάς στο λεκανοπέδιο. Τρεις λέξεις που είπε ο στρατηγός. Άντε ρε φαντάσματα. Ζουμουσού, Κωστάκη. Ζουμουσού. Πάμε να σηκώσουμε το φαντάσμα. Τα πες όλα. Δίνει μάχη μεγάλη ο στρατηγός. Είναι μαζί μας οι σκέψεις και οι προσευχές. Τίποτα άλλο για το θέμα. Δίνει μεγάλη μάχη αυτό. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Πέσαμε. Πάμε στον μεθ επόμενο. 23-10-287-888. Καλημέρα σας. Έλα, ναι, Κωστή μου. Καλώς τον, ναι. Έλα, Βασιλάκι μου. Έλα. Λοιπόν, άκουσε σήμερα το παιχνίδι. Πράγματι είναι ένα επικίνδυνο παιχνίδι. Μόνο και μόνο για να μην χάσουμε το πρωτάθλημα. Εγώ τα τελευταία δύο χρόνια πήρα το κύπελο. Δεν με ενδιαφέρει το κύπελο. Καλοδεχούμενο μεν, αλλά αυτό που με ενδιαφέρει είναι να μην τιμωρηθώ από καμία προβοκάτσια. Κλείνω το σημείο αυτό του σημερινού παιχνιδιού. Κωστή μου, σήμερα δώσε μου λίγο χρόνο μόνο για να αναφερθώ σε κάτι. Κάθε μέρα σου δίνω, δεν έχεις παράπονο. Κάθε μέρα. Όχι, ευχαριστώ πάρα πολύ, είσαι πολύ ευγενικός. Αλίμονο. Γι' αυτό ανοίγουμε τις γραμμές. Για πάμε, σε ακούω. Λοιπόν, σήμερα, Κωστή μου, θα ήθελα να ξεκινήσω κάπως διαφορετικά τη συζήτηση. Αν και δεν είναι επίκαιρο αυτό που θα αναφέρω, όμως των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Κωστή μου, ξέρουμε πάρα πολύ καλά όλοι μας τι έχουμε τραβήξει από την διατησία, όπου έχουμε κάνει βέβαια ένα βήμα μπροστά με το να φέρουμε ξένους διαιτητές στα ντέρμπι. Όμως, Κωστή μου, δεν είναι λύση. Γι' αυτό λοιπόν, φίλε μου Κωστή, καλό θα είναι μέσα στην ΠΑΕ του ΠΑΟΚ αυτό το πρόβλημα που λέγεται διαιτησία να βρουν τη λύση από τώρα για τη νέα σεζόν. Είναι κρίμα, Κωστή, με την αποχώρηση βέβαια του Περέιρα, γιατί κάποια στιγμή θα γίνει. Θα έρθουν στο προσκήνιο οι τύπου διαιτητές Καζναφέρης με την παρέα του και να μας βάζουν εμπόδια στο δρόμο. Ίσως νωρίς για πολλούς αυτά που λέω, όμως το πρωτάθλημα για μένα προσωπικά έχει τελειώσει. Είμαστε πρωταθλητές, απομένει μόνο το κύπελο
Και η πρότασή μου είναι για τη νέα σεζόν να μην υπάρχει εφησύχαση παρά μόνο δημιουργικότητα σε όλους τους τομούς και προπάντων στο θέμα της διατησίας. Καλή σου μέρα, καλή εκπομπή. Γεια σου, Βασίλη. Να σε καλά, να σε καλά. Συμφωνούμε. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Τι κάνουμε, καλό μήνα, καλημέρα. Καλό μήνα, καλημέρα. Καλά κρασιά. Μου σλίε πολύ μεγάλη για σας. Τι κάνουμε. Όχι ρε φίλε. Έχω καιρό να βγω, αλλά σας ακούω κάθε μέρα. Όχι ρε φίλε, όχι ρε φίλε. Μαγεμένο, μαγευτικό νησί. Είσαι από εκεί. Ναι. Μπράβο. Από την νότια πλευρά. Υπέροχο. Επισκεφτείτε τη Θάσο. Είναι κοντά μας, είναι ένας παράδεισος. Δεν μιλάω μόνο για την παραλία παράδεισος, έτσι που είναι ένα εκπληκτικό τοπίο, αλλά ναι, γενικά είναι ένα μέρος που πρέπει να το επισκεφτείτε. Καλά είναι, καλές είναι οι Κυκλάδες, καλά είναι και τα Επτάνησα. Όλα τα νησιά είναι ωραία, όλα τα νησιά. Αλλά η Θάσος είναι πραγματικά υπέροχη, φίλε, υπέροχη. Κωστή, τι κάνουμε, είσαι καλά. Δόξα τω Θεώ. Εσύ πες μου. Καλά. Αυτή την ώρα περπατάω και περνάω και αμάξι και το. Πάω προς Τρυπητή, ένα μέρος έξω από Λιμενάρια. Μπράβο. Πάω για περπάτημα. Μπράβο. Τα ακούω κάθε μέρα. Μπράβο, μπράβο. Θέλω να πω ότι σήμερα πρέπει να έχουμε το νου μας στο διπλανό μας. Ναι. Είσαι πρέπει να έχουμε και στην πλάτη μας μάτια, για να μην γίνει κάτι. Πιστεύω ότι 1-2-0 θα είναι καλά, άμα κερδίσουμε σήμερα. Μια χαρά θα είναι. Το 0 θέλω πίσω, ναι, και μπροστά και 1 και 2 και 3 και δεν με ενδιαφέρει. Βεβαίως. Ναι. Μια χάρη θέλω μικρή, αν γίνεται. Πες μου. Θέλω μια μπλούζα μουσού να μου στείλεις. Δεν υπάρχει περίπτωση να έρθεις από εδώ κάποια στιγμή ή να έρθει κάποιος, ναι, δικό σου. Κάποιος φίλος, κάποιος γνωστός. Λίγο δύσκολο γιατί έχω άτομο παραπληγικό και ο αδερφός μου και... Άκουσε τι θα κάνουμε. Μόλις βγω από το στούντιο, θα, ναι, με πάρεις 10 και 5 ένα τηλέφωνο να μου δώσεις μία διεύθυνση, να κάνουμε μία εξαίρεση. Εντάξει. Εντάξει. Έγινε, Κωστή, ευχαριστώ. Έγινε. Καλή, να μου δώσεις διευθύνσεις και τα λοιπά. Να είσαι γερός. Να είσαι γερός. Έγινε, ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Ζούμου σου. Να είσαι καλά, ζούμου σου. Απλά, όπως καταλαβαίνετε, αυτό δεν μπορούμε να το κάνουμε με όλους. Δηλαδή, δεν μπορούμε να στέλνουμε τις φανέλες. Αν δεν είστε εδώ Θεσσαλονίκη, στείλτε κάποιον δικό σας, κάποιον φίλο, κάποιο συγγενή να παραλάβει. Όπως έχω πει, έχω κάνει κάβα μία κούτα μόνο για τους μακρινούς. Είτε είναι τα παιδιά στα Χανιά, είτε είναι τα παιδιά στην Κέρκυρα, έτσι. Λοιπόν, ο Σπύρος, είτε είναι ο Δημήτρης στα Χανιά, είτε είναι τα παιδιά στην Λάρνακα, είναι τα παιδιά Αυστραλία, Γερμανία, Αμερική, οπουδήποτε. Μία κούτα την κράτησα για τα παιδιά που θα έρθουν από εξωτερικό. Εννοείται τα παιδιά από Γερμανία, Ανόβερα, Λούτερσαντ, Φραγκφούρτε, Στοκχόλμε πιο πάνω κτλ. Έτσι. Μία. Δόξα τω Θεώ, μας έκανε πολλές φανέλες. Ο Δημήτρης και τον υπερευχαριστούμε. Καλημέρα σας. Καλή σας ημέρα. Καλώς το παιδί. Γιώργο! Εγώ που είμαι από την πρώτη πρωτεύουσα της Ελλάδος, θα μου στείλετε. Έτσι εξηγέσαι, ε. Έτσι. Θα στη φέρω εγώ ο ίδιος το καλοκαίρι στο Νάφλιο να πιούμε καφέ στο μαγαζί της κόρης. Έγινε. Να αφήσεις να πιούμε καφέ, θα έρθω από το ραδιόφωνο στη γάμο τώρα. Λοιπόν, θυμάσαι μια διαφήμιση που έλεγε βάλτε ένα τίγρη στη μηχανή σας. Ναι, ναι, βεβαίως. Και εσύ είχες βάλει τον μπρελόκ στην τσέπη. Σωστό. Νομίζω πιο ωραίο είναι παρά να βάλω ένα τίγρη στη μηχανή, ειδικά αν είναι ο τίγρης ο... Ο παλιός ήταν ο Τίγρης, ήταν παλιός, ήταν άλλος. Ναι, ναι. Ωραίες διαφημίσεις, ε. Εσείς πόσα πορτοκάλια φάγατε σήμερα, έλεγε. Η φιλοδηγία, φιλοδηγία, έβαλες φλάς στην μπαταρία. Για πες λοιπόν, Γιώργο μου, για πες. Όπως είπε και ο Παναγιώτης και οι προηγούμενοι, θέλει όλα τα παιχνίδια, θέλουν προσοχή. Εγώ σε αυτό το οποίο χάρηκα, όταν λέω χάρηκα, ήταν που ο ψηλός ο δικηγόρος, ο 1,62, με τα κούνια γύρισε και δεν θα δώσει εισιτήρια. Αν και δεν κρίνουμε τους ανθρώπους αν είναι ψηλοί ή κοντοί, όχι, αλλά όχι, από τις πράξεις τους και από αυτά που λένε, έτσι, ακριβώς, μπορώ να σου πω κοντούς ανθρώπους, οι οποίοι γράφουν ιστορία. Ακριβώς. Όλοι οι κοντοί... Και χρησιμοποιώ ενεστώτα, όχι έγραψαν, γράφουν. Ο Μέγας Αλέξανδρος ήταν κοντός. Μην πας πολύ μακριά, ο Ευεργέτης ο δικός μας δεν είναι 2 μέτρα και 10 εκατοστά, αλλά φίλε, να, δεν μετράει το μια ψυχή. Γιατί ναι, το επισημαίνω επειδή λες ο τάδε που είναι δεν, έτσι, δηλαδή, μας ενδιαφέρουν οι πράξεις του, ακριβώς, αυτά που λέει, ότι είναι κολοτούμπας και αυτά, τα γνωστά. Διότι εάν πήγαινε κόσμος στην Λάρισα, πολύ φοβάμαι θα γινόταν φασαρίες. Μας την έχουν στημένη οι Λαρισίοι φίλοι μας. Θα είναι τα παλικάρια μας
έξω από την Δεν Λάρισα. Πρόκειται να πάμε εκεί, λέω εγώ. Όχι. Και δεν χρειάζεται να πάμε Ο κόσμος θα είναι στο μνημείο. Βεβαίως. Και θα περάσει το πούλμαν από εκεί πέρα, πηγαίνοντας στα παιδιά. Και στην επιστροφή. Λοιπόν, έτσι. Σήμερα όπως είμαι στο παιχνίδι θέλει μεγάλη προσοχή και όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια θέλουν πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Και εντός και εκτός. Ακριβώς, ακριβώς. Γραμμών. Και... Με το Βαρέλα δεν γίνει και έμαθες κανένα νέο. Υπέγραψε τελικά. Με? Με το Βαρέλα. Αυτό που βγήκε ήταν πρωταπριλιάτικο που το έκανε ο ίδιος. Το ξέρω. Όπως και το ότι γύρισε ο Κλάους. Έτσι. Λοιπόν. Όπως... Ο Κλάους. Ναι. Λέω, όπως και το ότι γύρισε ο Πρίγιοβιτς. Δηλαδή εκείνη την ημέρα. Απορώ, δεν σκέφτομαι. Εγώ έκανα, τόλμησα να πω ότι θα βγάλω την Ποφίλιου. Με φάγατε ζωντανό! Είσαστε έτοιμοι μαζί μου! Αλλού τα φάγατε αμάσιτα! Εμένα δεν έπεσε κάτω ούτε δευτερόλεπτο! Εγώ το καλύτερο άκουσα. Γύρισε και είπα. Μου λέει ο κουμπάρος μου, μόνο η δική σου είναι λέει στη τσίτα. Ο αλλού λέει, αμάν, γυρίζω Πρίγιοβιτς, τι να τον κάνω τον Κλάους. Θα με αφήσεις λίγο. Εγώ γύρισα και είπα. Άκουσα από το πρωί το πρώτο πρωτοπολιάτικο λοψέμα στην ΕΡΤ που είπε ότι ο ΠΑΟΚ έκλεισε τον Μπενζέμα. Τι άλλο θα ακούσω σήμερα και γίνεις και μου λες εσύ Γιώργο και μετά παίρνει και η... Εντάξει, γεια σας. Γεια σας. Λοιπόν, είναι οι τρία εισιτήρια, βάλαμε και δώσω σε ένα τοπίο στο Γιαννάκη. Την καλή μου μέρα. Γεια σου Γιώργο, φιλιά, πάμε. Διάλειμμα, υπενθυμίζουμε. Ότι η Ελλάς Auto Service είναι το κορυφαίο συνεργείο στην πόλη, πίσω από το κέντρο υγείας Θέρμης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο 47-43-12. Μην ξεχνάτε, Αιγαίων. Εκεί θα βρείτε όλα τα νηστίσιμα που θέλετε, εκπληκτικές γεύσεις και καλαμάρια και γαρίδες και σουπιές και γάμπαρι και θράψαλα και χταπόδια και μύδια και τα πάντα. Και μυδοπίλαφα και χταπόδι με φασουλοταβά και καλαμαράκια τηγανιτάκια. Τα πάντα ρε παιδιά, τα πάντα. Και σουπιές με σπανάκι, όλα. Και στο διοικητήριο και στο ρεόκαστρο. Μην ξεχνάτε, τα νούμερο ένα ζαχαροπλαστεία της πόλης είναι αυτά του Νικολαίδη. Στην Καραλού και Δημητρίου, με καταπληκτικές γεύσεις στο παγωτό, με υπέροχες τούρτες, σοκολατόπιτες, σιροπιαστά, κεράσματα, τα πάντα όλα και το πρωί το καφεδάκι σας. Και εννοείται ηλεκτρονέτ Μπαμπουκίδης Νικολαίδης με Samsung υπερκολοσσό αυτό το διάστημα με ιδιαίτερες τιμές. Μπουκάρετε μέσα. Αυτό ισχύει για όλους τους χορηγούς. Λέτε, ο τρελός είπε αυτά. Άκουσα. Σουξουμούξου, ζουμουσού και σας προσέχουν ακόμα περισσότερο. Και στην Ανδρέα Παπαδρέου 10 στο Κορδελιό, στην Electronet που δώσαμε μια ταμπλετάρα Samsung δεκάρα προχθές, δώρο 130 ευρώ, τυχερός, το ανήρτησε και στο διαδίκτυο. Κάντε το αυτό, έτσι, να χαίρεται και ο χορηγός μας. Διάλειμμα και επιστρέφουμε! Τρία μαγικά χαρτάκια δίνουμε για τον αγώνα με τη Λαμία, μην ξεχνιέστε! Εδώ μόνο αλφα-αλφα ποιότητα στα κομμάτια μας, από το πάνω ράφι. Παίζουμε μόνο mainstream κομμάτια. Garage. Τα βρήκαμε σε ένα γκαράζι τα CD. Ελάτε πουλάκια μου. Δεν μας πέφτει με τίποτα. Όσοι έχουν απορίες γιατί ξεφορτώνουν τα καραβάνια στο Βόρειο Πόλο, εμείς ανοίγουμε τις τρύπες για να ψαρέψουν οι Εσκιμώοι. Σε 17 πόντους πάγο. Εμείς το σπάμε για να πάρουμε το καλέμι μετά και να περιμένουν. Και έρχονται και τα πιγκουινάκια που και αυτά παουξάκια είναι. Έχετε δει ποτέ πιγκουίνο με άλλη στολή εκτός από την ασπρόμαυρη? Σε παρακαλώ πολύ. Μιλιούνια, φίλε. Μια φορά βγήκε ένα με άλλο χρώμα και τον θες εδώ. Ήταν ντυμένος πιγκουίνος. Έλα, έφυγες. Έφυγες, τι είσαι, Περιστέρη. Και τι θες εδώ. Μπερδεύτηκα. Έφυγες. Από εκεί είναι η πόρτα. Προσέξτε λοιπόν σήμερα ιδιαίτερα το νου μας να έχουμε όλοι όσοι θα είμαστε εκεί. Τον πλαϊνό μας, τον μπροστινό μας, τον πισινό μας. Γενικότερα όποιον υπάρχει στην περιοχή, μην τυχόν δεν αφήνουμε κανέναν να βλάψει την οικογένειά μας. Πάμε στις 5 γραμμές και μετά θα πω χορηγούς γιατί περιμένετε ήδη ώρα. Καλημέρα σας. Τρία μαγικά χαρτάκια δίνουμε για ΠΑΟΚ Λαμία, το διευκρινίζω. Δείχεις πουλάκι μου, κρύωσες. Σε μία-δύο εβδομάδες, σε μία-δύο εβδομάδες θα είμαστε πρωταθλήτες. Γιατί έτσι το κάνουμε στη Θεσσαλονίκη. Κάνεις ποτμπουρί, κάνεις. Και εσύ από ό,τι μπορεί. Από ό,τι μπορεί θα κάνουμε. Άκου λίγο κλασική μουσική, άκου λίγο μελωδία, φίλε. Αυτό που θα γίνει στην πόλη
στην Ελλάδα, στον κόσμο επάνω, δεν θα το ξαναέχει βιώσει ο πλανήτης. Από τα παοκτσάκια. Αυτό, τίποτα άλλο. Βάλε σε παρακαλώ κλασική, δεν με αντέχω άλλο. Λοιπόν. Άλλη μία ψυχή μου είπε ότι στο μάτς 21 Απριλίου με το Λεβαδιακό, ένα πράγμα λέει μας ανησυχεί. Αυτός είναι μέσα σε αυτούς που οργανώνουν. Τι, ότι δεν θα προλάβουμε λέει να στήσουμε την εξέδρα για να γίνουν ωραία τα πράγματα το τελετουργικό, γιατί θα μπουν μέσα λέει τα παοξάκια. Θα το πούμε λέω και στο ραδιόφωνο να κάνουν μισή ωρίτσα υπομονή. Θα μου πεις όταν έχεις περιμένει 34 χρόνια, τι μισή ωρίτσα. Τέλος πάντων, θα τα πούμε αυτά όταν έρθουν οι στιγμές εκείνες. Λοιπόν, το δεύτερο γκολ προχθές του τρελιάρι μας, όχι του τρελού, του τρελιάρι μας. Του τρελπάου μας. Είναι απάντηση σε κάποιους που δεν τον εμπιστεύονταν πιθανόν. Και αναφέρθηκαν και έγινε και ολόκληρη συζήτηση εδώ από, το, ναι. από την εκπομπή. Στη δική και μου. Είπαμε μην υποτιμάτε τους παίχτες ναι. μας. Ειδικά, όταν, ναι. Εντάξει, ειδικά okay. όταν επιτυγχάνεται ο στόχος. Εντάξει. Για ποιο λόγο να γκρινιάζουμε. Ναι. Λοιπόν, κοίταξε, Μένιο, είναι γούστα αυτά. Δηλαδή κάποιος ένα παίκτη τον αγαπάει περισσότερο, κάποιος λιγότερο. Γι' αυτό είπα, Κωστή μου, όμως, όχι, πρόσεχε με λίγο, επιμένω, όχι σχόλια αρνητικά την ώρα που έχει επιτευχθεί ο στόχος. Okay. Δεν ωφελεί σε τίποτα. Άλλο δεν μου αρέσει τόσο πολύ ένας παίκτης, άλλο τον βρίζω ναι, περισσότερο. Έτσι, ακριβώς. Έτσι, δηλαδή το καταλαβαίνετε αυτό. Και εμένα υπάρχουν παίκτες που μου αρέσουν περισσότερο και δεν έχω πρόβλημα. Φίλε, όταν δηλαδή, τελειώσει. Όπως μου αρέσει ο Βιερίνη, όπως μου αρέσει ο Μπίσεσβαρ, δεν μου αρέσει ας πούμε και ο Χατσερίδης. Λέω εγώ. Λέω. Είναι αυτό το παλικάρι εδώ. Εδώ. Φίλε, θα το στολίσουμε τα Χριστούγεννα. Ξέρεις τι δέντρο θα κάνει στην Αριστοτέλους. Καταπληκτικό, φίλε. Λοιπόν, έχει δίκιο ο Παναγιώτης, ο Γιώργος, ο Βασίλης που αναφερθήκανε το νου σας ρεμάλια. Τι? Για μας το παιδί, Κωνσταντάρας. Και επαυξάνομαι στα θέματα της προσοχής από εμάς. Οι των Αθηνών δεν εγκαταλείπουν μέχρι και την τελευταία αγωνιστική, έτσι. Γιατί πρόκειται για εξωαγωνιστικό αγώνα από έτσι. Μέρους τους. Έτσι, μέχρι και την τελευταία αγωνιστική. Μέχρι και το τελευταίο σφύριγμα. Και να μην ξεχνάμε τους μείον 15 πριν από 4 χρόνια. Σε ειδική χρόνια. Βαθμολογία. Δεν έτσι ακριβώς. Ποτέ. Δεν έχουν το Θεό τους. Άρα... Λοιπόν, την αγάπη μου σε όλους. Γεια σου, ιδιαίτερα Μένιο. Στον Κωνσταντίνο με το βαγγελάκι του. Φιλιά, 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 φιλιά στον ασπρόμαυρο Λαγκαδά. Πάμε παρακάτω, καλημέρα σας, νέοι. Μην τους μερίζετε. Τι μάτς θα είναι αυτό σήμερα. Λίγο πιο μακριά γιατί μπουκώνει το μικρόφωνο, Μανόλο. Μήπως γνωρίζετε. Α, τώρα, ναι. Τι μάτς θα είναι σήμερα αυτό. Θέλω. Να μου πεις είτε του Louis Armstrong And I think to myself what a wonderful world ή του Κώστα Χατζή Όταν κοιτάς από ψηλά Όταν κοιτάς από ψηλά μοιάζει ο κόσμος ζωγραφιά Ζωγραφιά Είσαι έτοιμος Πες λίγο, μίλα λίγο, για μίλα λίγο, μίλα λίγο να σε ακούσω Μα εσύ το πήρες σοβαρά Έτοιμος είσαι φίλε Έτοιμος, δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα Τι έκανες, τι συνέβη Θα κάνω δεύτερη Απλά Κωστή Φώναζα πάω τόσο πολύ ρε φίλε την Κυριακή, έστω από εκεί που ήμουν. Την έσπασες την κορδί, έτσι. Βέβαια, και στο κόλ. Φαρίγκι, τι δάτζουμ, ταρατάτζουμ. Τρόμαξαν πολύ, αλλά δεν πειράζει. Μέσα και στο διπλανό σπίτι, βγήκαν στο παράδειγμα και λέει, έπαθες τίποτα, είσαι καλά. Πάρα πολύ ωραία. Σου ήχος που βγαίνει είναι μια φρέζα τρίκυκλο που ανεβαίνει για χορτιά, τη φορτωμένη με καυσόξυλα. Άκουμε λίγο. Ναι. Δύσκολο μάτς, ok, αλλά μέχρι εκεί. Η ομάδα έχει δείξει ότι μπορεί να τα καταφέρει. Έχω εμπιστοσύνη στην ομάδα. Βεβαίως, δεν φοβόμαστε κανέναν, ούτε τρομοκρατούμαστε, ούτε τίποτα. Εντάξει, όχι, ακούω που λένε εντάξει, δύσκολο. Πιο πολύ, κόσμο, πιο πολύ για τα υπόλοιπα δεν. Μιλάει ο κόσμος. Έτσι, για τα... Όχι, Κωστή, έχει αποδείξει ο κόσμος πλέον όπου και να πάει, όπου όποιον και να παίζει. Δεν μιλάω για τους δικούς μας. Το ξαναλέω κάθε φορά που λέμε προσέχετε, προσοχή. Δεν μιλάω για τους δικούς μας οπαδούς. Μιλάω μην παρισφρήσει κανένας περίεργος μέσα. Για αυτούς μιλάμε. Το διευκρινίζουμε κάθε το φορά. Ξέρω, Κωστή, δείξαμε, το ξέρω, δώσαμε εξετάσεις. Απλά... Τσουκνίδα, δώσαμε εξετάσεις και ναι. πέρσι και με την ΑΕ και με τον Γαύρο και με τη Χάρτινη και φέτος και στο Αγρίνιο και στην Ξάνθη και παντού. Δώσαμε εξετάσεις. Ο λαός είναι πιο έτοιμος από ποτέ. Προστατεύει αυτό το σπίτι του. Δεν είναι, μιλάω για τους δικούς μας. Είναι τόσο έτοιμος. Που ακόμα και να υπάρχει κάποιος που μπορεί να σκεφτεί ότι μπορεί κάτι να γίνει, πλέον με τόσο έτοιμη που είναι. Δεκτό. Ναι, δεν θα προλάβει να κάνει τίποτα, να ξέρεις. Το έχω παρατηρήσει πολλές φορές στο γήπεδο
Και όσες φορές πετάνε κυκροτίδες ακόμα, εντάξει από χαρά, από όλα, πάλι υπάρχει ο κόσμος που είναι έτοιμος να κάνει το οτιδήποτε. Έγινε Μανόλο! Εγώ θέλω να κερδίσουμε, έτσι με ένα καθαρό σκορ, για να είμαστε έτοιμοι και να κλείνουμε από τώρα, αν γίνεται και τα λεωφορεία και όλα και όλα και όλα. Νάτα. Γεια σου Τσουκνίδα! Φιλιά! Φιλιά! Bye. 2310-287-888, καλημέρα σας. Ναι! Καλημέρα Κωστή. Καλώς το παιδί! Από Χαλκίδα σε παίρνει ο Χρήστος είμαι. Ο χάνομαι χωρίς ελπίδα, μέρα νύχτα στη Χαλκίδα. Τα τρελά τα νερά. Καλά αδερφέ μου, δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, εντάξει, θέλω και εγώ να πω καλή επιτυχία σήμερα στην ομάδα μας. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή γιατί είναι πολύ άτιμη η ομάδα αυτή. Πολύ άτιμη ομάδα. Μ' αρέσει πολύ η έκφρασή σου. Ναι, είναι αυτή άτιμη είναι. Ομάδα. Ακριβώς αυτή την έκφραση θα χρησιμοποιήσω. Είναι άτιμη ομάδα. Θέλω να διαφωνήσω όμως και με ένα συνοπαδό μας, ο οποίος εντάξει, έχει δικαίωμα να έχει δική του άποψη, εγώ τη δική μου φυσικά. Εννοείται. Που είπε ότι έχω πάρει, λέει, δύο κύπελα. Ναι, και δεν με ενδιαφέρει το κύπελο. Το άκουσα. Ναι, εμένα δεν μου φτάνουν. Εγώ θέλω το απόλυτο. Να μου πεις, είναι δογματικό αυτό που το λέω. Ναι, είμαι ΠΑΟΚ. Είμαι ΠΑΟΚ και τα δεν θέλω έχει. Όλα. Σκόντο, είμαι καλύτερο, είμαι δυνατότερο και τα θέλω όλα. Δεν ξέρω αν άκουγες από την αρχή. Από την αρχή, όχι, γιατί είναι και θέμα της δουλειάς. Είπα το εξής. 2000 πέρσι, πρόπερσι, σωστά. Το προηγούμενο κύπελο πότε, θυμάσαι? 2003. Με τον δηλαδή, Άρη πρέπει να μπράβο, με τον συμπολίτη στην Τούμπα. Από το 15, από το 18, 17 δηλαδή, πρέπει να πάω πίσω πόσα χρόνια? 14 χρόνια πίσω. Μπράβο, πριν μπράβο, από το 2003, το 2001, στη Φιλαδέλφια, θα σπάσει ο διάολος το ποδάρι του με ένα λιτζί και τα λοιπά τον Ατάλο, έτσι με Μπάγεβιτς. Ναι. Και μετά από εκεί πότε? 1974. Παναθηναϊκό. Έτσι. 1974 με 2001. Είμαι ηλικία από εσένα. Άρα... Είμαι από την Αθήνα, μην κοιτάς τώρα που ζω στη Χαλκίδα. Και θυμάμαι στους συνεχόμενους τελικούς με το Γάβρο στο Καραϊσκάκι που παίζαμε. 27 χρόνια μεσολάβησαν, αδερφέ. Από το 1974. Δηλαδή, άρα, γι' αυτό σου λέω, κανένα δικαίωμα να πούμε τώρα. Τα θέλω όλα. Φυσικά. Γιατί είμαι ΠΑΟΚ, είμαι καλύτερος, είμαι δυνατότερος, είμαι ΠΑΟΚ. Και θα έλεγα το ίδιο πράγμα, αδερφέ μου. Και αν είχαμε πάρει 30 κύπελα συνεχόμενα, δεν σημαίνει ότι θα πρέπει βεβαίως, να πάω. Δεν κάνουμε σκόντο. Απλά το δηλαδή, λέμε. Το μεγάλο δεν του φτάνει τίποτα. Τα θέλει όλα. Λεβώς. Τίμια. Και μέσα στον τίμια. Χώρο. Όχι, άμα δεν αξίζω. Άμα ο άλλος είναι καλύτερος από μένα, εγώ φίλε δεν θέλω να γίνω ποτέ σαν τους άλλους. Γι' αυτό σκυλιάσαμε τώρα δύο χρονιές. Γιατί είμαστε καλύτεροι από τους άλλους και το αξίζουμε. Ατιμία, όταν δεν το άξιζα. Ατιμία. Ακριβώς. Ατιμία. Θέλω όμως να πω και κάτι άλλο, εάν είναι δυνατόν και στο δικό σου έτσι την εκπομπή και σε οποιονδήποτε άλλον, αν γίνεται να δίνουμε και λίγο μεγαλύτερη σημασία και στα αιτήματα του γραφειοτέχνη. Πάω και είναι και αυτά ρε παιδιά. Σωστό. Σωστά δηλαδή, μιλάς, σωστά δεν μιλάς. Δεν είναι μόνο το ποδόσφαιρο. Έχεις δίκιο εγώ όπου μπορώ, αλλά δεν θέλω να σου πω ότι το κάνω ισόποσα. Δεν θέλω να... Όχι. Σε ακούω συχνά, όχι κάθε μέρα. Σήμερα στις 4 πάω και Ηρακλής. Play-off volley. Να το match. Στο μπράβο. Παλατάκι. Μπράβο. Σήμερα, όλοι στην ομάδα που μας έκανε περίφημο, μας χάρισε τίτλο που μπράβο. Πήρε δηλαδή τίτλο δούμε... μέσα στο τηγάνι εκεί. Μέσα. Ακριβώς. Εκεί. Λοιπόν, ακριβώς. Δεν ξεχνάμε. Είπαμε για τις κορασίδες χθες. Για τις κορασίδες που κέρδισαν με τον φίλο μου τον Νίκο τον Παπαδόπουλο. Έτσι. Όπου μπορούμε. Δεν θέλω να πω ότι το κάνω ισόποσα. Αλίμονο, παιδιά. Και κάτι άλλο. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν. Εντάξει, συμφωνώ με τον αγώνα με τη Λαμία. Είναι 34 χρόνια αυτά, αλλά να πάμε και σήμερα. Όχι, okay, γεμάτο δεν υπάρχει περίπτωση. Να πάμε τίγκα, και φίλε, σήμερα, δηλαδή να δώσουμε τίγκα, έμφαση και στο σήμερα. Όχι, τι καθένεσαι, δεν το συζητάμε. Γεμάτο θα είναι και σήμερα. Τρεις αγώνες στο πατρικό μας πριν γκρεμιστεί. Αυτό πράγμα. Είναι. Έτσι, γκρεμίσετε πράγμα. Το πατρικό μας μετά. Θα λέτε, αχ, γιατί δεν πήγα τότε. Έτσι, γιατί πράγμα. Δεν πήγα. Τρεις τελευταίοι αγώνες. Χάρηκα πολύ που σ' άκουσα. Γεια σου, ρε Χαλκίδα. Καλή επιτυχία στην ομάδα μας και ό,τι καλύτερο. Να σε γερός. Να σε γερός. Καλημέρα σας. Ναι. Γεια σας. Κουκουβάκια, πάμε επόμενος, ναι. Καλημέρα. Καλώς τον, ναι. Καλώς τον, Ανδρέα, καλώς στη Νέα Υόρκη, καλώς τον Μπρόγκς. Γεια σου. Πόσο χαίρε που σε ακούω, χαρούμενο, μάγκα. Γεια σου, ρε Αντρίκο. Όλοι και με το τραγούδια σου. Μπράβο σου, παγκιάρι μου. Να σε καλά. Να σε καιρός. Έτσι, χαρούμενο, μάγκα, μπράβο. Είμαι και τους κοκκούς του Ιγκάζη, τι είναι ο κόσμος τώρα αυτός. Μπράβο, και όλοι ήσυχοι. Παναγίες, μπράβο τους.
Έτσι πρέπει. Πάνω από 7.000. Πάνω από 7.000 είδαν την ομάδα μας. 6.800 εισιτήρια έκοψε. Μπράβο, τώρα τι έκοψε και τι είχε, άστο. Παναγής, πρώτη φορά βλέπω. Έτσι πρέπει. Έτσι πρέπει. Έτσι πρέπει. Μπράβο τους, μπράβο. Μπράβο. Μπράβο τα παιδιά. Άντε και σωστά το έγινε σήμερα. Βεβαίως. Γεμάτο θα είναι το γήπεδο. Κατάμεστο. Κατάμεστο θα είναι και σήμερα. Και Λαμία, καλά λες, στήριξε έχουν σχέση. Να πάτε να φωνάζετε. Θα κάνετε να πάνε να φωνάζετε. Πολυκάρα. Και για μας χρησιμοποιημένους. Άντε, γεια σας. Γεια σου, Αντρίκο. Γεια σου, Νέα Υόρκη. Γεια σου, φίλε μου. Και τα μυαλά στα κάγκελα. Έτσι. Που κάνετε μέσα. Έτσι, έτσι, έτσι. Έτσι. Που κάνετε. Εδώ είμαι έτσι που κάνω στην τηλεόραση. Γεια, 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 φίλα. Για το θέμα του Βαρέλα που ρωτάτε, έρχομαι τώρα στη γραμμή. Στην ουσία είναι τελειωμένη η ιστορία. Προφορικά τα έχουν πει. Θα τελειώσει αυτή η ιστορία. Θα μείνει αυτός ο παίκτης εδώ. Τον εκτιμήσαμε και τον αγαπήσαμε ακόμα περισσότερο. Γιατί ενώ το θέμα του βρίσκεται σε εκκρεμότητα, όχι απλά μείωσε το πάθος του, την τρέλα του, την αυταπάρνησή του, τη δίψα του, τον τρόπο που πηγαίνει πάνω στην μπάλα, τον τρόπο που παθιάζεται για τη φανέλα και για τους τρεις βαθμούς. Όχι μόνο, το αύξησε κιόλας όλο αυτό. Γι' αυτό τον αγαπάμε ακόμα περισσότερο. Μην ξεχνάτε, είναι όλοι τους επαγγελματίες. Ναι, μεν υπάρχει συνέστημα, αλλά σου λέει το τελευταίο μου συμβόλαιο. Αφού δεν μου δίνουν αυτά που θέλω, ας μειώσω λίγο. Μην βάλω τα πόδια μου στη φωτιά, να είμαι λίγο πιο ράθυμος, λίγο πιο οκνηρός. Πουθενά δεν το είδαμε αυτό. Προς τιμήν του. Άρα, στη συνολική του προσφορά αυτά τα τελευταία δύο χρόνια, γιατί τον πρώτο χρόνο ήταν έτσι και έτσι, μέχρι να βρει τα πατήματά του, τον εκτιμήσαμε, τον αγαπήσαμε ακόμα περισσότερο. Εγώ κράτησα πέρσι την εικόνα με το γιο του να κλαίει μαζί με τον πατέρα πίσω από τις διαφημιστικές πινακίδες, μπροστά στην 8, δεν μου έχει φύγει αυτή η εικόνα από το μυαλό, μου λέει πράγματα για τον άνθρωπο και επειδή τυχάνει να είμαι και εγώ πατέρας εδώ και μια δεκαετία, τα βλέπω αλλιώς τα πράγματα από ό,τι τα έβλεπα πριν κάνω παιδιά. Ωραία είναι τα νύψια, ωραία είναι τα βαφτιστήρια, άμα δεν είναι το δικό σου να το πονάς, είναι αλλιώς. Θέλουμε που μένει εδώ αυτός ο άνθρωπος, τέτοιο δίδυμο αμυντικό δεν είχαμε τα τελευταία 30 χρόνια. Πάντα υπήρχε ένας καλός και ο άλλος ήταν συμπληρωματικός. Ναι, είχα Κοντρέρας, αλλά δίπλα δεν υπήρχε δεύτερος Κοντρέρας. Έτσι. Ναι, είχα, ξέρω εγώ, Μαρκαντώνη, αλλά δεν... Δύο, να μακροημερεύσουν έτσι, να αποκτήσουν χημεία, να δέσουν τόσο μεταξύ τους, δεν θυμάμαι, μπορώ να κάνω λάθος. Αλλά πρέπει να ψάξω πολύ πίσω να πάω, να βρω. Και είχαμε αμυντικούς, εξαιρετικούς, και ο Ισαοράλδε, βεβαίως, πολύ καλός αμυντικός. Και είχαμε και παλιότερα παίκτες πίσω που ήταν κολόνες. Ναι, αλλά δύο τέτοιους πρέπει να γυρίσουμε σε ασπρόμαυρες φωτογραφίες. Πρέπει να πάμε στις παλιές ομάδες πίσω για να βρούμε. Οπότε χαιρόμαστε που θα μείνει, θα τελειώσει και αυτή η ιστορία. Πάμε στη γραμμή γιατί περίμενε ο άνθρωπος. Ναι. Καλημέρα, Κωνσταντίνε. Καλώς το φιλάρετο. Και sorry που περίμενες γιατί ήρθε μήνυμα. Όχι, για το Βαρέλα. Δεύτερο μήνυμα και ήθελα να το διευκρινίσω. Εξηγείς κάποια θέματα και καλά κάνεις. Λοιπόν, θέλω να πω ότι κανείς, φαντάζομαι, μα κανείς που αγαπάει αυτή την ομάδα δεν θα ήθελε να πει ότι δεν θέλει να ζήσει και να χαρεί ένα double που δεν έχει κάνει ποτέ ο ΠΑΟΚ, εντάξει. Αλλά αυτό που είπε και άκουσα εγώ ήταν καλό είναι να μην τρελαινόμαστε γιατί παιχνίδια είναι και κανείς δεν ξέρει το αποτέλεσμα. Φυσικά. Και να μην τρελαινόμαστε και για άλλο λόγο γιατί αυτό που χρειαζόμαστε αυτή τη στιγμή, αυτό που πραγματικά περιμένουμε με τόση αδημονία είναι το πρωτάθλημα. Εκεί όμως έχει πάρα πολλά παιχνίδια και εκεί πραγματικά αποδεικνύεις αν είσαι η καλύτερη ομάδα ή όχι. Στα άλλα είναι πολύ πιο εύκολο να γίνει μια στραβή. Γιατί είναι παιχνίδι. Είναι δυο μάτς. Ακριβώς. Και δεν συγχωρείται η αδράνεια, ναι, η χαλαρότητα. Ναι. Και επειδή είδαμε ότι με τον Πανιόνιο πραγματικά κάναμε υπερπροσπάθεια να περάσουμε. Βέβαια. Διότι βέβαια, πριν το μάτς με τον Πανιόνιο, δεν νομίζω ότι κανένας περίμενε ότι θα περνούσαμε με τέτοια δυσκολία. Σωστά. Όλοι λέγαμε εντάξει, Πανιόνιο. Η χαλαρότητα στο πρώτο παιχνίδι, που και εκεί καλοί ήμασταν, δεν ήμασταν κακοί. Αλλά αυτό το τελευταίο νεκρό διάστημα και τα λαθάκια, είδες ότι πραγματικά κάναμε υπερπροσπάθεια στην παράταση αυτά με πολύ αγώνα. Έτσι, για να περάσουμε. Και το κυριότερο είναι ότι πάντα λέμε
ότι το κύπελο είναι των εκπλήξεων. Πάντα γιατί μια ομάδα που μπορεί να μην έχει τις αντοχές να ζήσει και να βγει πρώτη στο πρωτάθλημα, μπορεί να εμφανιστεί και στο τελικό αλλά και να πάρει και το κύπελο. Σωστό. Εμείς αυτό που θέλουμε είναι, ξέρω και έχω απόλυτη εμπιστοσύνη σε αυτά τα παιδιά, ότι έχουν πια ψηθεί, ξέρουν πώς τους αντιμετωπίζουν οι απέναντι παίκτες, ναι. Όταν βρίσκονται, λες και είναι, τι να σου πω ρε παιδί μου, το τελευταίο τους παιχνίδι. Ναι, 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 για τη ζωή τους. Το τελευταίο τους παιχνίδι. Λοιπόν, αυτό στην αρχή μπορεί να τους δημιούργησε έκπληξη. Τώρα το ξέρουνε, δεν πρόκειται να εφηνδιαστούν. Το μόνο που έχουν να κάνουν είναι να δείξουν τι αξίζουν. Αυτό ακριβώς. Για μία ακόμα φορά. Για μία ακόμα φορά. Και τα παιχνίδια είναι μετρημένα. Είναι 4-5 παιχνιδάκια. Τελειώσαμε. Θα δούνε αυτοί τουλάχιστον. 7 μάτς. 7 μάτς. 4 για το πρωτάθλημα και τα 3 για το κύπελο. Γεια σας. Πολύ ωραία. Και μετά, μετά θα βιώσετε αυτό. Μιλάω στους παίκτες, στους οικείους, στους συγγενείς, στους φίλους, στους γείτονες. Μετά θα βιώσετε πράγματα που δεν τα βίωσε παίκτης εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ρωτήστε. Και να βάλουμε και το κερασάκι. Να το βάλεις. Ότι μετά το πορτοφόλι σας θα διπλασιαστεί. Ούτε καν το αναφέρω. Ναι, εννοείται. Αλλά... Άστα, τους χρυσώνει. Εγώ μιλάω για, ξέρεις τι σημαίνει, να μην περπατάς επειδή θα σηκώνουν στα χέρια. Να μην, να μην έχει τέλος η αγάπη, η λατρεία όπου πηγαίνεις. Για πολύ καιρό. Ρώτα τον Γκουερίνο, φίλε. Έτσι είναι. Έτσι. Ρώτα τον Γκουερίνο και τους υπόλοιπους. Οπότε ρώτα. Το νου μας όλοι και μας... Και τώρα τυχαία είπα τον Γκουερίνο, έτσι. Μπορούσα να πω τον Κωστίκο, μπορούσα να πω τον Βασιλάκο, μπορούσα... Λέω τώρα, είπα τον Γκουερίνο, ας πούμε. Μα επειδή μου το έχει πει κάτι δίαν κάποια στιγμή. Ότι η αυτό που δεν φαντάζομαι... Η ομάδα, ακόμα μετά από τόσα χρόνια, είναι σαν να είναι τώρα. Σαν να, σαν να παίζει ακόμα μπάλα. Τα έχει πει στο Μάτος, έτσι, και ο Μάτος το ανέφερε. Μου έχει μιλήσει, γι' αυτό χρησιμοποιώ κάθε φορά το παράδειγμα του κυρίου Γκουερίνο. Αυτά. Το νου μας όλοι μας. 100%. 100%. Φιλιά, φιλιά. Χορηγή δεύτερης ώρας είναι η Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιο. Πουθενά αλλού δεν θα φάτε τόσο νόστιμα πράγματα. Σε ένα πλήρως ανακαινισμένο χώρο, 705-750 Λιβεριά. Και επειδή εδώ είμαστε, όσοι πήγατε, μας δικαιώσατε για αυτό που λέμε. Στη Λαδόκολα. Απέναντι από το Μασούτη στα Ελευθέρια. Δεν ξεχνάτε, κορυφαίο sports καφέ στην πόλη είναι το Ντόμινο, στην Μπότσαρη 132, 950-950, με υπέροχα πράγματα εκεί, γιγαντοοθόνες, ωραία πιάτα, ποτάρες, τα πάντα όλα. Και φυσικά ο νούμερο ένα χαλβάς στην πιάτσα είναι ο χαλβάς Λουκάς. Δεν θα το βρείτε σε σούπερ μάρκετ, σε εκλεκτά παντοπολία, σε εκλεκτά σημεία μέσα στην πόλη. Μπείτε στο lukas.gr και εκεί θα ενημερωθείτε για το που θα βρείτε τον υπέροχο αυτό χαλβά με τη γεύση φερμένη από τους παππούδες στην Κωνσταντινούπολη. Αναλύωτη η γεύση, με πλούσια υλικά, εξαιρετικά πράγματα. Θέλω να σας υπενθυμίσω επίσης ότι η Alpha Plum είναι ο ειδικός και για το φυσικό αέριο στο σπίτι σας, αλλά και για τους ηλιακούς θερμοσύφωνες. Στην Μακρυγιάννη 71, στην Ηλιούπολη, 651-7-18. Με άψογη ποιότητα, υψηλή ποιότητα και απίστευτη απόδοση. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Τρία μαγικά χαρτάκια και το τελευταίο μισάωρο για τον αγώνα με τη Λαμία. Ζουμου σου λέμε. Πάμε. Έτσι. Ξαναλέω, επειδή δεν μας ακούτε όλοι κάθε μέρα, όλη την ώρα. Ζήστε το όλο αυτό. Μην περιμένετε την ημέρα με το Λεβαδιακό να πείτε να χαρείτε. Μην περιμένετε την 5η Μαΐου να χαρείτε. Ζήστε όλη την πορεία, κάθε στιγμή. Ζήστε την πρεμούρα των άλλων απέναντι. Ζήστε τον καημό τους. Ζήστε τη στενοχώρια τους που δεν ξέρουν από πού να πιαστούν και τι να πούν. Ζήστε όλη αυτή τη χαρά, κάθε στιγμή. Ζούμου σου. Ζούμε μεγάλες στιγμές. Φέτος αυτό το πράγμα έγινε πιο πράξη από ποτέ. Που όταν βγάλαμε αυτή την έκφραση που είναι το μότο της εκπομπής, που είναι το συνθηματάκι μας, που είναι ο τρόπος ζωής, που είναι η κοσμοθεωρία της εκπομπής μας, ο χαρακτήρας που είναι, που είμαστε εμείς σε αυτή την παρέα. Όταν το βγάλαμε, αυτά είχαμε σκεφτεί. Βγήκε σε δύσκολες εποχές. Σε εποχές φτώχειας, σε εποχές ένδυας οικονομικής, που μας φεύγαν οι παίχτες. Αλλά ήρθε η στιγμή. Ζήστε λοιπόν το κάθε στιγμιότυπο, την κάθε
αγωνιστική, την κάθε κερκίδα. Ζήστε την κουβέντα που κάνουμε, ζήστε τα όλα αυτά. Ζήστε τα όλα αυτά. Πάμε να ανοίξουμε γραμμές, να μιλήσετε εσείς. Υπενθυμίζουμε ότι σήμερα κληρώνουμε 3 μαγικά χαρτάκια για τον αγώνα με τη Λαμία. Με τη Λαμία. Δεν ξεχνάτε, Δημητριάδης Construction 323-003 για δόμηση, ανακαίνιση και διακόσμηση. Είναι ο ειδικός, ο άρχοντας, 323-003. Πάμε γραμμές. Καλημέρα σας. Ναι. Έλα, Βασιλάκη. Καλό στον Ονούφριο. Έλα. Κάνεις πολύ μεγάλο λάθος. Το προγιούτρο, αδέρφια. Το προγιούτρο, Βασίλη, το προγιούτρο. Δεν κάνω κανένα λάθος, αλλά λέω, αφού μου είπες Βασίλια, σε πω Ονούφριο, δεν βαριέσαι. Έλα, αγοράκι μου. Έλα, λοιπόν, Αποστόλη. Λοιπόν, αδέρφια. Λοιπόν, το νου μας πάρα πολύ. Άκουσα κάτω μία είδηση που μάθησε άφωνο. Ναι. Μας καλεί, λέει, ο αθλητικός δικαστής. Και εμάς, τι πάει ο Ολυμπιακός για τη συμπεριφορά των φιλάθλων, ναι, στα μάτς με την Ξάνθη και τον Ατρόμητο. Δεν κατάλαβα τι γίνεται. Τι? Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί μας καλεί εμάς. Επειδή πήγαμε στην Ξάνθη, επειδή αφήσαμε τα ωραία μας λεφτά, επειδή κάναμε την ωραιότερη εκδρομή των τελευταίων ετών, επειδή γεμίσαμε ένα γήπεδο και ήτανε πάω. Ποιο είναι το σκεπτικό? Επειδή δεν πήγαμε και στην Καβάλα. Δεν κατάλαβα. Επειδή δεν πήγαμε και στην Αλεξανδρούπολη. Αδέρφια, είναι φοβερό όλο αυτό το πράγμα. Γι' αυτό όχι 100 και 1000 φορές το νου μας σε κάθε μάτς που απομένει. Χωρίς να κάνουμε τίποτα μας καλεί, γιατί έχουμε πάει. Σε λίγο θα μας λέει γιατί πάμε στην Τούμπα. Θα μας χαζέψουν τελείως. Φανταστείτε τι γίνεται. Δηλαδή δεν αφήνουν να πέσει κάτω τίποτα. Φοβερό. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα που σου λέει. Αλήθειες λες. Λοιπόν, τίποτα το νου μας, το σε νου όλα μας, τα μάτς που απομένουν, το νου μας, όχι, δηλαδή δεν πρέπει να είμαστε, άγρυπνοι να είμαστε, άγρυπνοι. Να μην κλείσουμε τα βλέφαρά μας ούτε δευτερόλεπτο. Απόλυτη εγρήγορση. Μην αφήσουμε ούτε χαραμάδα, λάσκα καθόλου τίποτα. Αν ξέρει κανείς κάτι παραπάνω για αυτή την... Γι' αυτό το κάλεσμα του αθλητικού δικαστή, ας μας πει. Γιατί εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί έχουμε καλεστεί εμείς. Για ποια συμπεριφορά ο παδόν μιλάει. Για την Ξάνθη, επειδή πήγαμε, δεν έγινε κάτι. Έγινε κάτι. Πώς τι κάνω λάθος. Τους λείπουν κάτι ψηλά, μάλλον. Ξέρω εγώ. Τι να πω. Λοιπόν, τίποτα, αδέρφια. Μόνο ενωμένοι μέχρι τέλους. Μόνο ενωμένοι, όχι μόνο φέτος, πάντα και για πάντα. Πάντα, αδερφέ μου. Φιλιά, γεια σου, Γκόραν. Γιατί τον λες, λέει, Αποστόλη, τον Γκόραν? Τον Γκόραν είναι ψευδόνυμο, ρε παιδιά. Αποστόλη τον λένε τον άνθρωπο, έτσι. Απλά τον Γκόραν είναι το παρατσούκλι. Ναι. Επειδή μπήκα, λέει, μετά το τέλος του αγώνα και πανηγύρισα με τους παίκτες, λέει, γι' αυτό, λέει η Χρύσα. Εντάξει, και τι να κάνουμε, δηλαδή. Τι να κάνουμε. Πάμε, καλημέρα σας. Ναι. Ναι. Καλώς το παιδί. Έλα, καλημέρα. Τι γίνεται. Τι να γίνεται εσύ, δεν πέφτει με τίποτα. Εννοείται αυτό. Εδώ το ζούσαμε με βαριχημονιές, με καταιγίδες, με χιόνια, με χαλάζια, μολότοφ, με λακρυγόνα, με ό,τι με θες. Κλοπές. Τώρα δεν θα το ζήσουμε. Τώρα, φίλε. Βρε Καβάλα στο Δελφίνι. Μπήγα στο ρινό καιρό που είναι και ζεύρα είμαστε. Και πετάμε και το λάσο έτσι. Ιουχου. Φίλε, και η ζεύρα ΠΑΟΚ είναι, να ξέρεις. Δεν εννοείται. Δεν υπάρχει ζεύρα που να μην είναι ΠΑΟΚ. Όχι, πείτε μου, έχετε δει εσείς ζεύρα με άλλα χρώματα? Καμιά ερυθρόλευκη, καμιά κιτρινόμαυρη. Βρε, να βγει λίγο στο πιο καφετή, λίγο. Ακριβώς. Στο πιο γκρι. Μαύρο, μαύρο. Ο πιγκουίνος. Καλά, εντάξει, αυτή η τετράδα. Φίλε, αυτή η στολή, ο πιγκουίνος. Την τετράδα. Ο πιγκουίνος νομίζω θα κάνει έτσι και θα έχει και νούμερο στην πλάτη. Και διαφύγει. Και στοίχημαν μπροστά. Ένα άλλο. Τα κοάλα! Τι? Όχι. Τα πάντα. Τα πάντα είναι. Α, τα πάντα! Ναι, τα πάντα! Όχι τα κοάλα! Μπερδεύτηκα! Εγώ μπερδεύω, όχι τα κοάλα, τα πάντα! Και βέβαια. Τα πάντα είναι ΠΑΟΚ. Το κοάλα είναι γκριζοπούλι. Α, το κοάλα! Μπερδεύτηκα εγώ. Τα πάντα εννοούσα. Φίλε, τα πάντα είναι ΠΑΟΚ, εννοείται. Ότι. Που να μην είναι ΠΑΟΚ. Εγώ λέω ότι είναι όντως τα πάντα είναι ΠΑΟΚ, φίλε. Αυτό, και δεν εννοώ μόνο τα ζωάκια. Φιλούμπες,
Βασίλη μου φιλούμπε, μια ωραία μέρα σε όλα τα αδέρφια, ανεξαρτήτως αν είναι πάω και να μην είναι, υγεία σε όλο τον κόσμο, παιδιά. Φιλιά, φιλιά πολλά, φιλιά, φιλιά πολλά. Η Γιάννα λέει, γιατί σε λένε Βασίλη? Με λένε Βασίλη γιατί είχε γίνει ο φίλος μου ο Σβαρτζενέγκερ κατά λάθος εδώ και πολλά χρόνια. Όταν είμαστε στον Αρένα, βγήκε και λέει «Γεια σου Βασίλη» και το πήγαμε με Βασίλη μέχρι τέλος. Και από εκεί είπαμε, υπάρχει και δεύτερο όνομα. Με παίρνουν την πρωτοχρονιά και μου λένε χρόνια πολλά. Από αυτή την άποψη. Οι καινούργοι τώρα δεν μπορούν να ξέρουν το παρασκήνιο, γι' αυτό το εξηγώ. Καλημέρα σας! Ναι! Γεια σας! Γεια σας! Πέσαμε! Θέλω να οπωσδήποτε ένα Βασίλη Καρά. Από το βορρά μέχρι το νότο. Παραγγελιά, καλημέρα σας! Ναι! Έλα, ακουστή, καλημέρα. Καλώς το Σεραίο! Ένα τελευταίο δρομολόγιο σήμερα, άλλα 160 χιλιόμετρα. Αγόρι μου. Αγόρι μου. Και μένω άλλα τρία με τη Φιέστα μέσα. Αγόρι μου. Αυτά είναι φίλοι. Με τις Φιέστες, όχι με τη Φιέστα, με τις Φιέστες. Εγώ λέω τρεις επίσημες αναμετρήσεις, τρεις επισκέψεις στο Πατρικό. Και μετά μπουλντόζα. Πολύ και που, και που το λέω με πιάνει, το πιστεύεις, με πιάνει λίγο ένα σφίξιμο, με πιάνει ένα... Αυτό όταν λέω. Ναι, είναι σαν να γκρεμίζει το σπίτι σου, όχι, δεν πήγε να χτίσει κάτι άλλο. Δεν νομίζω ότι... Έχεις περπατήσει, έχεις μιλήσει, έχεις... Θα σου πω το εξής. Θέλω εννοείται ο κάθε ένας να πάρει ένα μικρό, ένα χαλίκι. Αλλά τη σκηνή δεν θέλω μου, δηλαδή μου με στενοχω... Η σκηνή να βλέπω το ότι φαντάζομαι δεν θα είναι καμιά μπουλντόζα μπιμπιμπό, θα είναι κανένα θηρίο, έτσι. Δεν μπορώ, δεν θέλω να το κάνω εικόνα. Αν μπορούσε με ένα ραβδί να φύγει αυτό όπως είναι με ένα σεντόνι, να το εξαφανίσουμε για να εμφανιστεί το άλλο. Εντάξει. Ναι, με το. Εγώ θα βγάλω το καρεκλάκι, θα το βιδώσω στη βάρκα, πάω για ψάρεμα, ρε φίλε, να είναι, ξέρεις, ενθύμιο να είναι... Μην λέτε τέτοια πράγματα ακόμα, γιατί βλέπω σήμερα τον κόσμο με τίποτα σφυριά και καλέμια. Να σπάει, να σπάει σοβάδες. Όχι. Όχι, ναι, εντάξει. Κωστή, εγώ σε ένα πιο χαλαρό παιχνίδι θα είναι, θέλω να δω την ομάδα, ρε φίλε, με αυτές τις τρεις τοπεράρες που έχουμε, 3-5-2. Το Βιρίνια μπροστά του Γιαννούλη αριστερό μπακ, δεξί μπακ, το Μάτος μπροστά του Λιμιού που παίζει, ναι, και άμυνα και τον αλλάζει. Να σου πω πάνω σε αυτό. Ναι. Ξέχασε το 3-5-2. Ναι. 4-2-3-1, όμως με Γιαννούλη αριστερά, με Ρίκε μπροστά του, με, ναι, Βιερίνια δεξιά μπροστά. Ο Αντρέ πριν φύγει για την Γερμανία, ναι, εκεί έπαιζε, έτσι, το θυμάστε. Δεξιά έπαιζε. Λοιπόν, πιστεύω, και στη Γερμανία εκεί έπαιζε, αν και όλη την πλευρά, μπακ. Μα αυτά τα τρία ποιοτικά στο παιδιά, αν βάζει και το Μιχαηλίδη που είναι αριστεροπόδαρος από την ΚΑΠΑ 19, για να κάνεις και άλλη προσθήκη μέσα στη ομάδα σιγά σιγά. Έχει διαμάντια εκεί. Έπαιζε, ναι, οκτάρι αυτός, μου είπαν, και, ναι, έχει μεταβίβαση που θα τη ζήλευε και ένας 30χρονος. Ο πιτσιρικάς στο στόπερο Μιχαηλίδης. Για να μην... Ένα παιχνίδι, για... παιδί μου, μπορεί... Απλά δεν θέλω, θέλω να αποφύγω... Και να δοκιμάσεις και το 3-5-2. Θέλω να αποφύγω να επαινώ έναν συγκεκριμένο από τα παιδιά. Δεν θέλω να δικήσω κανένα από την, ναι, ΚΑΠΕ19. Έχουν τρομερή ποιότητα. Έχουν κάνει σπουδαία δουλειά εκεί. Και ο Μίροσλαβ και ο Πάμπλο. Και ο Πάμπλο και ο Μίροσλαβ, ο Σνάουσνερ. Σήμερα λοιπόν, αδερφέ μου Στέλιο, είναι Πασχαλάκης κάτω από τα δοκάρια, Γιαννούλης αριστερό μπακ, Μάτος δεξιά, Βαρέλα και Ίγκασον κατά πάσα πιθανότητα, ναι, να ξεκουράσει τον Κρέσπο. Μίσιτς και Σάκχοφ τα δύο αμυντικά χαφ. Ο Μίτσης που τον έχουμε δει λίγο. Ναι. Ο Μπίσεσβαρ στο 10 επιστρέφει μετά από την τιμωρία του. Ο Ακπομ μπροστά, ο Τσούμπα που θα βάλει σίγουρα γκολ, γιατί τα γκολ του Κυπέλου δεν ισχύουν για το στοίχημα με την Ποφίλιο. Σας το λέω, ναι, να είστε 100% σίγουροι. Και θα πάει ο Βιερίνια δεξιά, ο Ερίκη αριστερά. Εγώ λέω θα βάλει τον Ζαμπάρ, θα βάλει τον Ερίκη. Μπορεί, δεν αποκλείεται. Ναι. Μπορεί. Μπορεί να δούμε τον Ελκαντουρί, ρε παιδί μου. Αυτό έχει για αλλαγή, πιστεύω δεν είναι ακόμα τη λύση. Θα δούμε τώρα. Πάντως η ομάδα έχει τόσες πολλές λύσεις, μπορεί να το υποστηρίξει αυτό, είναι ένα άκρος επιθετικό σχήμα το 3-5-2. Όταν έχεις με full back να το υποστηρίξεις, μπορείς να κάνεις παπάδες, γιατί η άμυνα ξεκινάει και από ψηλά και παίζουν όλη τη γραμμή και... Γι' αυτό φίλε παίζουμε δίπλα στην Αγία Βαρβάρα, να μπορούμε να κάνουμε εύκολα παπάδες. Έγινε ρε φίλε, τα λέω που είσαι. Γεια σου Στέλιο, γεια. Για ακόμα 10 λεπτάκια μπαίνετε στην κλήρωση για 3 μαγικά χαρτάκια. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 545-263 εισιτήρια για τον αγώνα με τη Λαμία, όπου πάρτε μαζί και τροφιμάκια, πάρτε μαζί, θα τα πούμε βέβαια αυτά μετά από την σημερινή βραδιά, πάρτε μαζί σας ξηρά τροφή για τις Ιερείς Μητροπόλεις Θεσσαλονίκης, θα τα πούμε αυτά, θα τα πούμε όταν έρθει η στιγμή, θα τα πούμε. Καλημέρα σας, ναι. Καλημέρα σας. Καλώς το παιδί. Τι κάνετε, πώς είστε? Γεια σου, κολομπάμπουε.
Γεια σου Κωστή μου. Τι κάνεις, εντάξει, καλά, καλά, όλα καλά. Ετοιμαζόμαστε και το βράδυ. Μπράβο. Κωστή, να πούμε κάτι. Γιατί, ας πούμε, καμιά φορά ξέρεις, το έχουμε αυτό το πράγμα. Ο Παοξής χορταίνει γρήγορα. Εγώ δεν θα ξεχάσω τη χρονιά που πήραμε το κύπελλο το 2001. Την επόημενη χρονιά παίζαμε με την ΑΕΚ στον ημιτελικό, αν θυμάσαι. Πώς δεν θυμάμαι. Και χάναμε 0-4 στην Τούμπα. Και φώναζε όλο το γήπεδο ντούσαν. Και όταν τους έλεγα, καλά, ρε, πάτε καλά, χάνουμε 0-4 μέσα στην Τούμπα. Και λέγανε, δεν πειράζει, θέλω να βγω τη Champions League. παιδιά, δεν είναι, δεν χορταίνουμε. Πρέπει, το έχουμε πει 150 φορές, πρέπει να γράψουμε ιστορία φέτος. Η χρονιά, πρέπει τα χρόνια που ο ΠΑΟΚ είναι κυρίαρχος, πρέπει να αποδειχτεί και με τίτλους. Ακριβώς. Πρέπει αυτά τα χρόνια που ο ΠΑΟΚ είναι ο απόλυτος κυρίαρχος αγωνιστικά, να το αποδείξει και στο γήπεδο και εμπράκτος κανονικά με τους τίτλους που αξίζει. Μέχρι κεραία συμφωνώ μαζί σου. Δεν θέλω να λέμε ότι θυμάσαι τότε ρε, που χάθηκε. Πώς λέμε τώρα, τότε με τη Λάρισα στον τελικό χάθηκε η ευκαιρία για τον Double, γιατί ο Δημόπρος. Δεν θέλω να γυρίσουμε όταν, πίσω. Όταν ο ΠΑΟΚ πήρε το πρωτάθλημα το 85, ήμουν παιδάκι, αλλά θυμάμαι ότι λέγανε ότι εσύ έχει 9 χρόνια να πάρει ο ΠΑΟΚ, ήταν πολύ καιρός να πάρει πρωτάθλημα. Τα 9 χρόνια μας φάνηκαν πολύ καιρός. Και σκέψω ότι από τότε περάσαν 33 χρόνια, όπως λες και εσύ, γιατί πέρυσι το πήραμε, σωστά, για να ξαναδούμε το πρωτάθλημα. Χρήστο, κανένας άλλος οργανισμός, και χρησιμοποιώ συγκεκριμένα αυτή τη λέξη, γιατί είναι κάτι ζωντανό, γιατί είναι κάτι το οποίο έχει ψυχή, συνέστημα, κάτι το οποίο δεν είναι ντουβάρι, ξύλο, άψυχο, τουβλό. Έτσι. Κανένας άλλος οργανισμός θεωρώ ότι δεν θα είχε αντέξει σε τόση κακουχία, σε τόση αδικία, σε τόσο στέρηση, σε τόση κλοπή, σε τόση αδικία. Δεν θα είχε. Αυτό δεν μπορούν να κατανοήσουν οι υπόλοιποι. Πώς εσείς γίνατε περισσότεροι? Πώς γίνατε πιο τρελοί? Πώς αυξήσατε? Αυτό είναι, αυτό φίλε. Αυτό που μας κράτησε, Κωστή μου, τα προηγούμενα χρόνια ήταν όλο αυτό το πράγμα, η ιδιοσυγκρασία και η κουλτούρα. Αυτό. Το ότι δεν γινόμασταν πάω για τους τίτλους, αλλά πρέπει από εδώ και πέρα να κάνουμε όλοι όσοι την μπορούμε, όλοι αυτοί που μεγαλώσαμε από αυτή με αυτή την ιδέα, να κάνουμε τα παιδιά μας να γίνονται ΠΑΟΚ και από τους τίτλους. Ακριβώς αυτό. Να αν είναι δυνατόν ο ΠΑΟΚ να τους αρρώσει, ξέρουμε ότι το να κατακτήσεις ένα τίτλο στο ελληνικό ποδόσφαιρο δεν απαιτεί και δεν χρειάζεται μόνο να έχεις καλή ομάδα. Χρειάζεται εκατοντάδες πράγματα. Ακόμη και αυτό το πράγμα που συζητάμε σε ένα παιχνίδι που έχει φτάσει ο ΠΑΟΚ σε παιχνίδια ενώ εν έτη 2019 να έχει 20 μέτρα δίχτυ για να μην περάσει. Ακριβώς. Γιατί φοβόμαστε τα πάντα. Αποδεικνύει τι πράγμα ζούμε. Πρέπει να αφήσουμε τον εαυτό μας να χαρεί και να απολαύσει στιγμές. Πρέπει η ομάδα να την πείσουμε σήμερα να μπει με το μάτι να γυαλίζει, γιατί πραγματικά αυτή η ομάδα του Αστέρα Τρίπολης είναι ένας από τους βασικούς πυλώνες που στήθηκε όλο αυτό το σύστημα του Ολυμπιακού. Και η διαπλοκή και το σύστημα και όλο. Όλο. Εκεί που έστησε και διέλυσε τα πάντα στο ελληνικό ποδόσφαιρο την τελευταία 20ετία. Και αν είναι δυνατόν να μπορούσαμε να αλλάξουμε την τελευταία αγωνιστική, γιατί να παίξουμε στα Γιάννενα, να παίζαμε στην Τρίπολη. Και να τους δίναμε μια κλωσιά εμείς να πάνε στη Β' Εθνική, εκεί που ανήκουν κανονικά και έπρεπε να παίξουν εδώ και χρόνια εδώ, πριν. Εκεί έπρεπε να είναι. Εκεί έπρεπε να είναι όταν φάγανε τη θέση του Ηρακλή και παλιότερα όταν έγινε το θέμα με τα στημένα. Αυτά, Κωστή μου, όλοι στο γήπεδο με φωνή, με τρέλα, να κάνουμε το πρώτο βήμα το ιδιαίτερο για να πάμε να βάλουμε το αστέρι, το πρώτο αστέρι της φανέλα του ΠΑΟΚ. Φιλιά, φιλιά. Τα λέμε, γεια. Γεια σου, Χριστάρα μου. Πάμε παρακάτω. Μια-δυο γραμμές ακόμα. Καλημέρα. Ναι. Έλα, μορφάδρα μου, καλημέρα. Καλώς το παιδί, καλώς στο Στοκχόλμη. Τι έγινε, αγόρι, να μου. Γεια σου, ρε Γιαννάρα. Καλά, αδερφέ. Εδώ, ζούμε σου, λέμε. Μπράβο τα αγόρι μου, μπράβο τα αγόρι μου. Κωστάκη, ναι. Με σεντόνι, δεν είπες, να το εξαφανίσουμε το γήπεδο. Με σεντόνι, ναι, δεν είπες. Άλλο εννοούσα. Εγώ, αλλά μ' αρέσει ο τρόπος που σκέφτεσαι. Λοιπόν, να βγει ένα σεντόνι και να πει γκρεμίστε το χωρίς μπουλντόζες και να το γκρεμίσουμε μόνοι μας. Από τις φωνές. Κόπερφιλντ, μεγάλε. Κόπερφιλντ. Τι έγινε. Τα νέα σου. Τα νέα μου είναι ίδια με τα δικά σας. Προσμονή, αδειμονώ, δόξα τω Θεώ. Όσο μας βλέπει. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Καλά. Αυτό είναι δόξα το πιο σημαντικό από όλα. Ξέρω, άμα η οικογένεια είναι καλά και τα υπόλοιπα είναι καλά. Δόξα αν ο Κωστάκης είναι καλά, είναι και η οικογένεια δόξα καλά. Το Θεώ. Αυτό θέλουμε. Αυτό. Και καλά να μην είμαστε. Τα αφήνουμε απ' έξω για να κάνουμε και εσάς να είστε καλά. Αυτό είναι. Δεν γίνεται διαφορετικά, Κωστάκη, το ξέρουμε αυτό το πράγμα και το βιώνουμε χρόνια. Δεν είναι σημερινό. Το βιώνουμε χρόνια αυτό το πράγμα. Έτσι. Το ξέρουμε. Να είσαι πάντα καλά. Αγόρι να είμαστε κι εμείς καλά. Στοκχόλμ. Και να ευχηθούμε να πάνε όλα κατευχήν. Όλα κατευχήν να πάνε. Όλα. Καθαρή νίκη σήμερα, πρόκριση στο κύπελο, double, αυτό θέλουμε, αυτό ζητάμε. Έτσι. Και ο Χριστάρας είχε απόλυτο δίκιο σε αυτά όλα που ανέφερε. Ακριβώς. Μέχρι κεραίας, συμφωνώ. Μέχρι κόμματος. Έτσι.
Κωστάκι μου, σε χαιρετώ. Φιλάκια πολλά. Γεια σου, Γιαννάρα μου. Φιλιά. Φιλιά στο κόρνο. Γεια σου, αδερφέ μου. Γεια σου, αδερφέ μου. Χρωστάμε καρά, δεν θα φύγω χωρίς να το αφιερώνει ο Δημήτρης στην Αθανασία που είναι μακριά και που κάνει χιλιόμετρα για να τη δει και τα λοιπά. Το αφιερώνουμε. Αν μπορούμε να μην μιλήσουμε κιόλας, να μην μιλήσουμε. Βάλε λίγο τουλάχιστον ένα κουπλέ, ένα ρεφρέν. Μην παίρνετε άλλο γιατί πρέπει να κάνω και τις κληρώσεις. Αγόρι μου, κάθε καψούρα αρχίζει και τελειώνει με αυτόν τον άνθρωπο που έμαθα ότι έχει χάσει 20 κιλά. Βασίλη, συνέχισε. Η εικόνα που είδατε στο Γοκλόνι δεν είναι η τωρινή, είναι παλιότερο. Βρίσκεται σε καλό δρόμο. Και το λέμε όχι για ομορφιά, για υγεία. Σε θέλουμε για πολλά χρόνια ακόμα μαζί μας. Να λες τα τραγούδια όπως μόνο εσύ ξέρεις. Για τρεις εμφανίσεις, λέει ο Στέργιος, μέσα στον Απρίλιο στη Θεσσαλονίκη, η Μπνατάς Αμποφίλιου. Ρε μπανάνε. Έχω δικλιδάρα. Με σταματάνε άνθρωποι στο δρόμο και μετά το ζουμουσού μου λένε, Κωστή, μήπως θα βάλεις τις διαφημίσεις και θα παίζει επάνω η Αμποφίλιου. Κωστή, μήπως την άδεια. Κωστή, μήπως τα offside. Κωστή. Δεν φανταζόμουν αυτό το πράγμα. Καλά, η συγκεκριμένη κυρία τέτοια διαφήμιση ούτε να την έχει χρυσοπληρώσει. Μας χάλασες με αυτά που είπες για τη θρησκεία. Αλλά τέλος πάντων είναι τα πιστεύω σου και εμείς είμαστε άνθρωποι, δεν είμαστε ούτε του μεσαίωνα, ούτε τριτοκοσμικοί. Εμείς σεβόμαστε αυτό που εσύ λες. Να σέβεσαι και εσύ αυτό το οποίο πιστεύουμε εμείς. Και τότε θα είμαστε όλοι αγαπημένοι. Όσο για τη δικλιδάρα, μια δικλιδάρα να φίλε. Προσέξτε, είναι τόσο απλό, τόσο εύκολο. Θέλοντας να πω και μια τελευταία κουβέντα πριν φύγω και να κληρώσω και τα τρία εισιτήρια, να σας πω, μην πάρεις άλλες γραμμές, γιατί πρέπει να κάνουμε την κλήρωση, θέλω να σου πω ότι σήμερα που δεν μετράνε τα γκολ για το στοίχημα, θα σκοράρει ο Τσουμπάκμπομ. Το λέω τώρα, παραπέντε, αύριο θα το βάλω με ηχητικό, να το ξέρετε. Τουλάχιστον ένα γκολ θα βάλει ο Λεβέντης, που στην Ξάνθη τράβηξε 4 επάνω του και έκανε πάσα. Έχω σεντερφοράκλα, έχω άτι, έχω άλογο, με δρασκελισμό, με τρέλα, με πάθος, με αλτικότητα και με εκτελεστική δυνότητα. Όταν ξεπεράσει λίγο αυτό το άγχος που έχει, που είχε και ο Σφιντέρσκι όταν του είπε πάρ' τη φανέλα του βασικού, ο Σφιντέρσκι τις ίδιες φάσεις, αν είχε μπει στο 88, θα τις έβαζε με τη φτέρνα. Με το Σβέρκο, προχθές, βασικός. Ωραία είναι να είσαι έξω από το χώρο να λες τραγούδια. Μόλις σου πούνε μπες μέσα εσύ είσαι ο βασικός ο τραγουδιστής, κάτι της. Μη μασάτε, είστε και οι δύο πάρα πολύ καλοί παίχτες. Σας το λέει συνέχεια ο Ρασβάν, σας το λέει ο κόσμος, γουστάρουμε που είστε εδώ, θα βρείτε το χρόνο σας, ζήστε αυτές τις στιγμές. Είδατε τι του ρωτήσα στο BBC. Εγώ που πάω, λέει, με σταματάνε στον δρόμο, λέει ο Τσούμπα. Και μου λένε τι γίνεται με την Αμποφίλιου. Όχι, άσχετο. Τι γίνεται, λέει. Πρωτάθλημα, κύπελο, ο κόσμος λέει τρελαμένος. Μου δείχνουν τα τατουάζ, λέει, με το δικέφαλο. Φανταστείτε αυτό που σας είχα πει. Περπατάνε στην πόλη, περπατάνε στις γειτονιές τους, περπατάνε στα πολυκαταστήματα, περπατάνε στη Χαλκιδική, οπουδήποτε και είναι μικροί θεοί. Φανταστείτε όταν θα έρθει και το πρωτάθλημα. Και τυπικά. Μαέστρο, το αφιερώσαμε το τραγούδι στο ζευγάρι το που είναι στα μέλια και είναι μακριά. Εντάξει, δώσε λίγο από το 1 μέχρι το 49, να δώσω και τρία μαγικά χαρτάκια. Το 36, 46, ναι. Το 37 και το 38. Είσαι πάρα πολύ ωραίος, είσαι πολύ δυνατός, θέλγεις, εντυπωσιάζεις. Εμένα λέει, Μποφίλιο μου αρέσει και σαν γυναίκα. Φίλε, εντάξει. Δικαίωμα, τι να κάνουμε δηλαδή. Εντάξει, ο καθένας, φίλε. Περιορέξεως κολοκυθόπιτα. Περιορέξεως κολοκυθόπιτα. Γεια σου, Κανάρι, με τις αναρτήσεις σου. Λοιπόν, πάω. ΠΑΟΚ, μάλλον, για να το πω πιο σωστά. Η Αποστόλου Χριστίνα, 2-12, κερδίζει το πρώτο εισιτήριο. Ο Παλάτζιος, λογικά εκεί πηγαίνει ο τόνος, Παλάτζιος Σίμος κερδίζει το δεύτερο.
Τροφή. Άνοιξε το! Καλημέρα στον Μπάρι. Γεια σου καλλιτέχνη. Γεια σου Κώστο Γλουγιάννη. Γεια σου Άννα Κούκλια. Κωστή και τα χελιδόνια ΠΑΟΚ είναι, λέει ο Νίκος από το Ζεστοχώρι. Γεια σου Μάριε. Γεια σου Βασίλη μου. Γεια σου Φίλιππε. Οχ. Λοιπόν, ο Δημήτρης Παξιμάδας ή Παξιμαδάς. Φαντάζομαι εκεί πάει ο τόνος. Έτσι. Λοιπόν, βούτυξε την ευκαιρία σου, Παξιμαδά. Η σεφερλιά της ημέρας θα τελειώμαι. Αγόρι μου, λοιπόν, ο Παξιμαδάς, Δημήτρης, δώσε εισιτήριο να πάμε στον ΝΑΟ. Κερδίζει το τρίτο εισιτήριο. Παξιμαδάς ή Παξιμάδας, Δημήτρης. Σας φιλώ γλυκά στη Μούρη, μην ξεχνάτε το κορυφαίο εστιατόριο στην πόλη είναι Ελλαδόκολλα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιο με φαγητάρες. Εκεί θα βρείτε ό,τι γουστάρετε. Από κρεατικά, υπέροχα και γλυκά σε ένα πλήρως ανακαινισμένο χώρο. Εννοείται Domino Sports Cafe, Μπότσαρη 132-950-950. Μοναδικός προορισμός για να δείτε τις ματσάρες, με πιατάρες, με καφεδάρες, με τα πάντα όλα. Και φυσικά Χαλβάς Λουκάς. Μπαίνετε στο lukas.gr. Εκεί θα βρείτε ό,τι θέλετε από γεύσεις. Υπέροχες 14 γεύσεις με την συνταγή των παππούδων από την Κωνσταντινούπολη. Σας φιλώ γλυκά στη Μούρη. Το νου μας το βράδυ. Πάμε να πάρουμε καθαρό αποτέλεσμα. Πάμε να πάρουμε μισή πρόκριση σήμερα και για τη Λαμία θα πούμε μετά. Σας φιλώ γλυκά στη Μούρη. Ζουμου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Bye, 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 bye.